κρόσι. Πόσο κρόσι, δηλαδή, τι κουρτίνα τόσο κρόσι. Κάτι φύτρωσε. Πεθαίνω με αυτό το κρόσι, παιδιά, πεθαίνω. Αυτό δεν τα έχει και ο Σιλινός με την Ιωαννίδου σε ταινία στα Μαριχουάνα. Με την Ιωαννίδου. Σε βεντίλα λίγο, πόπο σε βεντίλα και λοιπά. Είναι και σε στελάκια σορτή με τα λουλουδάκια. Είναι λίγο χίλι. Λίγο μάταλα. Μάταλα. Δεν πεθαίνεις με το παπούτσι, στελάκι πεθαίνει. Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι very beautiful. Pretty girl. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Παρασκευή, Τατιάνα μου, και να μην είμαστε καλά θα γίνουμε. Το συζητάς. Εσείς πώς είστε από το σπίτι? Σας θέλω ψυχρεμούς, σας θέλω σε θετική διάθεση. Είναι Παρασκευή, έχει ωραία λιακάδα, μπορείτε όλοι να λιαστείτε τώρα. Όχι μόνο λίγες πλατείες, να λιαστούν όλοι. Γιατί και εσείς τώρα έρχεται Σαββατοκύριακο και μπορείτε να βγείτε τις βόλτες σας να λιαστείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε σε λίγο. Επιτέλους. Επιτέλους. Τι έγινε? Επιτέλους θα συναντηθώ τηλεοπτικά με τον Νίκο Μουτσινάπε. Αυτό είναι η είδηση. Καλέ, τόσα χρόνια το ποθώ. Είμαστε απέναντι τόσα χρόνια. Με τον Μουτσινά δεν ξέρω πόσα χρόνια είμαστε απέναντι. Με πολύ διαφορετικές εκπομπές, βέβαια. Από την εποχή του κουσκούς, να σου πω. Του μεσημεριανού κουσκούς. Ναι, ήταν από το. Ήσασταν σίγουρα το 2006, όχι 2007. Το γιατί μετά είχε έρθει στον Αντένα, έκανε το πρωινό του Αντένα και είχε έρθει στην εκπομπή. Μετά όμως πήγε στον Α και έκανε. Από το 9 και μετά. Από το 8 και μετά. 5 χρόνια απέναντι. Ναι. Επιτέλους λοιπόν φέτος σταμάτησε. Ναι. Και μπορεί να έρθει στην εκπομπή. Και επειδή είναι ένας αδιανόητα ευφυής άνθρωπος, ατακαδόρος, ετοιμόλογος, ειλικρινής, επιτέλους να του πάρω μια συνέντευξη στον ανθρώπο. Να παίξουμε μπάλα. Και θα τη δώσει και εκείνος, να ξέρεις. Ναι, παιδί. Αυτός δεν είναι. Αυτός καταρχήν δεν μασάει, πρώτον. Και δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι στο Μουτσινά που δεν σου απαντήσει, γιατί από ό,τι έχω παρατηρήσει είναι τόσο ειλικρινής. Δηλαδή αυτός σαρκάζεται, τα λέει χήμα, δεν έχει. Αυτά, έκανε και την πρεμιέρα του χθες. Έχουμε εκτενέστατο ρεπορτάζ και για την πρεμιέρα. Ειδικά εκεί. Ναι, ειδικά για τα όσα έγινε στην πρεμιέρα, όχι μόνο on stage, αλλά και κάτω από τη σκηνή. Το από κάτω είναι το καλύτερο. Λοιπόν, σε λίγο θα τα πούμε αυτά. Επίσης. Α, ναι, teaser, βέβαια. Ο Νίκος Μουτσινάς σε λίγο στο πλατό της εκπομπής. Μας συστήνει τον κύριο Παπαπαναγιωτοπουλάκη, μιλά για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν και για το επόμενο βήμα του. Σε λίγο θα είναι κοντά μας η Μάρα. Η Μάρα είναι 38 ετών. Έχει από μικρή κυστική ίνωση και δεν το γνώριζε. Η κυστική ίνωση είναι μια ασθένεια. Έχει γίνει γνωστή τα τελευταία χρόνια, κυρίως μέσα από την τηλεόραση και μέσα από τα μίντια. Γιατί είναι μια ασθένεια που ο κόσμος δεν τη γνώρισε. Την παρουσιάσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι, μιλήσαμε με ανθρώπους που πάσχουν από αυτή. Η κυστική ίνωση είναι μια πολύ δύσκολη νόσο, θανατηφόρα, που το προσδόκιμο ζωής είναι περίπου τα 25 έτη. Όμως. Η Μάρα όχι μόνο έχει ξεπεράσει τα 25, είναι 38, ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, διότι η Μάρα έκανε παιδάκι χωρίς να ξέρει ότι έχει κυστική ίνωση, το ανακάλυψε αφού έκανε το παιδάκι της. Τώρα λοιπόν έχει ένα τεράστιο κίνητρο εσωτερικής δύναμης για να ζήσει, έχει το μωρό της που το έχει στην αγκαλιά της και το γιο της, το φως της, που δεν μασάει. Δεν μασάει, δηλαδή δεν την έχει να τη φοβήσει, δεν έχουν να τη φοβήσουν τι στατιστικές, ούτε οι έρευνες, ούτε τα αυτά, τα προσδόκιμα ζωής, ούτε όλα αυτά. Τίποτα. Προχωράει μπροστά. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Η Μάρα είναι 38 ετών και έμαθε πριν από 6 χρόνια ότι πάσχει από μια θανατηφόρα νόσο, την κυστική ίνωση. Αν και το προσδόκιμο ζωής είναι τα 25 χρόνια, αντιμετωπίζει την ασθένειά της με δύναμη και αισιοδοξία και κάνει όνειρα για το μέλλον. Κατάφερε μάλιστα να γίνει μητέρα. Όταν είσαι αισιόδοξος και σε βοηθάνε και γύρω σου, εγώ με βοηθάει η μητέρα μου, με βοηθάει το παιδί μου πάρα πολύ. Θεωρώ ότι μπορείς να ξελιστρήσεις από το θάνατο. Επειδή λοιπόν ατενίζει τη ζωή και το μέλλον με δύναμη και αισιοδοξία, γι' αυτό είναι εδώ για να της κάνουμε, σε λίγο θα έρθει, να της κάνουμε ένα εκπληκτικό makeover.
σε αυτή την ενότηση που εκπομπής Στέφανης. Τις φτιάξαμε μαλλί, make-up, καταπληκτικά ρούχα. Γιατί το θέμα είναι να ζεις, να ζεις την κάθε στιγμή. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ποιος θα ξεκινήσει με θέμα? Εγώ. Α, το δώρο. Θέμα από μόνο του το δώρο. Είναι θέμα, παιδιά, από μόνο του, παιδιά. Ναι. Ελάτε να το δούμε. Εσένα, Ειρήνη, πρέπει να σ' αρέσει. Έλα. Καλά, Ειρήνη. Αλίμονο. Με την Kate Middleton. Θα πιάνω το τσάι. Ειρήνη. Με την Kate Middleton. Αφήστε την Kate, ξεκινάει. Πώς σε λένε Kate Middleton? Μα είναι δυνατόν. Σου πάει το Kate Middleton. Μα δεν είναι. Θα με νομίζουν και για ψώνια, όχι τίποτα άλλο. Αγάπη μου, εδώ σε λένε. Άγια Βασιλική, λέει, με περνάνε. Κοίταξε, εδώ σε λένε, πώς το λένε, διάφορα κακόβουλα τύπου... Δεν κακόβουλα. Όχι, λέτε διάφορα άλλα. Τύπου θίτσα. Θίτσα και τέτοια. Εντάξει, δεν κακό. Λοιπόν, το Kate Middleton μου αρέσει μια χαρά για την Ειρήνη. Αυτό θα καθιερώσουμε από εδώ και πέρα. Από την Πέφκη, από την Πέφκη. Kate Middleton, λοιπόν. Να λέμε και σωστά, παρακαλώ. Να λέμε και σωστά. Λατρεμένες φίλες, λατρεμένοι φίλοι. Με αυτό το σερβίτσιο. Τι λένε, να αρρωσταίνω, πεθαίνω. Είναι αυτό που έχω στο σπίτι μου. Και όταν το είδα, ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, το πιο τελικά το ωραίο, φίνο, πορσελάνινο σερβίτσιο της Βίκο. Σήμερα σας δίνουμε μόνο πορσελάνι. Δεν υπάρχει γυαλικό στο τραπέζι μας. Πες μου την άποψή σου για αυτό το σερβίτσιο. Όλο, όχι μόνο το. Το καλά είναι πολύ English style γενικά όλο αυτό, έτσι. Ναι, αλλά... Kate. Εντάξει, μου αρέσει αυτό που είναι σφυρίλατο. Πάρα πολύ, γιατί είναι για όλες τις ώρες. Δηλαδή, μεσημέρι κάνεις γεύμα, κάνεις το βράδυ δείπνο, είναι τέλειο. Και εντάξει, εμένα μου αρέσουν αυτά που μου θυμίζουν λίγο, ρε παιδί μου, τη γιαγιά. Το, δηλαδή, γεύματα που κάναμε Πάσχα, ξέρω εγώ, πρωτοχρονιές τώρα, όμως άλλης εποχής και είναι πάρα πολύ όμορφο. Τα βάζα είναι κρυστάλλινα, τα μπουκάλια είναι κρυστάλλινα, τα κυροπήγια, το τραπέζι και οι καρέκλες είναι μέσα στο δώρο. Η βιτρίνα είναι μέσα στο δώρο, η συρταριέρα είναι όλα μέσα στο δώρο. Κοιτάξτε και αυτά εδώ τα ποτήρια, τα νηφικά σε περίπτωση που παντρεύεστε. Να τα γαμήλια μάλλον ποτήρια, τα πανέμορφα και τα ειδικά μαχαίρια για να κόψετε την νηφική την τούρτα. Εδώ. Είναι το δώρο που λες, ρε παιδί μου, στους συγγενείς, παντρεύομαι. Να, θέλω κομματάκι, κομματάκι. Ένα πιάτο μπορεί να μου πάρει ο καθένας, δύο, δεν με νοιάζει. Ας μου πάρετε για τέσσερις, ας πούμε, όλοι μαζί, για πέντε, για έξι άτομα το σερβίτσιο. Θα το συμπληρώσω σιγά σιγά. Ένα σερβίτσιο ζωής, σε 90, 11, 51, 51, 51. Πάμε, Kate Middleton, να κάτσουμε. Ναι. Αχ, και 10.000 ευρώ μετρητά, γιατί ξέχασα το 10.000. Ροζαλίστηκα με το σερβίτσιο. Μα τι ξεχνάς και εσύ, βρε Τατιάνα. Εκεί απλώς θα ξεκινήσω όμως. Θα ξεκινάει. Εγώ θα ξεκινήσω έτσι λίγο να σταθούμε λοιπόν με τα τηλεοπτικά, γιατί έχουμε και αποκλειστικές πληροφορίες. Έτσι, σ' άρεσε το χεράκι αυτό, ε. Λοιπόν, ναι, γιατί έχουμε πολλά πράγματα και θέλουμε να το εκφράσουμε με κάθε τρόπο. Λοιπόν, έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες για Γιώργο Λιάγκα, για Δημήτρη Γκαρέζο, για τα πρωινά, για τα σύριαλ του Μέγκα και του Αντένα. Ποια παίρνουν το πράσινο φως και συνεχίζουν του χρόνου. Ποια ολοκληρώνονται. Επίσης, για τα τηλεοπτικά πρόσωπα, όπως σου είπα, για τον Γιώργο Λιάγκα, για ένα κρίσιμο ραντεβού που έχει ζητήσει από τον Γιάννη Λάτσιο για να συζητήσει το μέλλον του στην πρωινή ζώνη. Σήμερα, μάλιστα, πέταξε κάποια κάτι σποντούλες πάλι. Να το δούμε, γιατί έχουμε μέσα και το καινούριο μαγειρικό reality που θα κάνει ο Γρηγόρης Αρνό. Καθώς και πληροφορίες για την νέα εκπομπή της Μαρίας Μπεκατόρου. Τέλεια. Πάμε να το δούμε και να το συζητήσουμε αναλυτικά. Το Πάσχα πέρασε και το τηλεοπτικό μέλλον για κάποια πρόσωπα, εκπομπές και σύριαλ είναι πλέον ορατό μέσα στο ομιχλώδες σκηνικό που επικρατεί συνολικά στην κοινωνία και κατ' επέκταση στην τηλεόραση. Συνεχίζει και του χρόνου. Αυτό δεν το ξέρω, γιατί καταρχήν από ό,τι λέει και ο Γιώργος, δεν ξέρω και οι ίδιοι τι κάνουν. Αν ανανεώσαν, δεν ανανεώσαν. Εσύ είμαι σίγουρος ότι τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Αφού έχουν δύο συν ένα. Άρα. Είναι του χρόνου. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνω του χρόνου. Δεν έχω κάνει εγώ ακόμα αυτές τις κουβέντες. Είναι λίγο νωρίς. Το συμβόλαιό σου τι λέει? Είναι δύο συν ένα ή ένα ετήσιο? Το συμβόλαιό μου, Κατερίνα, είναι δύο συν ένα. Άρα. Είμαι στο δεύτερο χρόνο τώρα. Άρα παραμένει στο πρωινό. Θέλει μια κουβέντα αυτό. Και μπορεί το πρωινό του Αντένα να είναι επιτυχημένο, ωστόσο οι προθέσεις του Γιώργου Λιάγκα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ξεκάθαρες όσον αφορά το μέλλον του στην πρωινή ζώνη. Γι' αυτό το λόγο η ομάδα δεν γνωρίζει τι θα συμβεί την επόμενη σεζόν. Θα συνεχίσετε και του χρόνου? Αυτά στους παρουσιαστές, στο Λάτσιο, στον Καλημέρι, πάνω στα αφεντικά. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι πως είναι τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω τι ξημερώνει κιόλας.
Το ραντεβού που έχει ζητήσει ο Γιώργος Λιάγκας από τον Γιάννη Λάτσιο και η Κρεμή χαρακτηρίζεται κρίσιμο δεδομένο ότι θα πάρθουν αποφάσεις. Ενώ δεν αποκλείεται σε αυτήν την συνάντηση ο Γιώργος Λιάγκας να πάει με πρόταση για κάτι καινούριο χωρίς τη σύζυγό του Φέη Σκορδά. Δεν ξεκινήσαμε μαζί σαν ντουέτο. Είχαμε δύο διαφορετικές πορείες και μέχρι στιγμής μας πάει πολύ καλά. Το πρωινό αυτό νομίζω είναι 5 χρόνια. Πόσα χρόνια είναι, 5. Είναι πολύ πετυχημένο. Το αγαπάμε και οι δύο πολύ, αλλά κάποια στιγμή γεράσουμε και θα είμαστε μαζί να λέμε. Σημαίνει ότι πρώτα θα είστε ξανά μαζί, έχετε συζητήσει. Κοίταξε, πάντω κάποια στιγμή σίγουρα οι δρόμοι μας θα ξαναχωρίσουν. Και σίγουρα, σίγουρα. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Ο καθένας θα κάνει κάτι διαφορετικό. Καλώς ήρθατε, Καρτάσιας Μαρία Μεκατόρου! Μαρία Μεκατόρου! Ο Γρηγόρης θεωρώ ότι ό,τι και αν γίνει με τα Καρτάσιας, ότι θα βρεθεί κάτι να γίνει του χρόνου. Από ό,τι άκουσα το Γρηγόρη, δεν θέλει να συνεχιστεί με την ίδια σύνθεση. Και από ό,τι κατάλαβα, προφανώς δεν είναι πρόθεσή του να κάνει κάτι παρόμοιο με τους Καρντάσιανς. Οι Καρντάσιανς φεύγουν το μαγειρικό reality, η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα τη δική σου έρχεται. Με το ταπεραμέντο του παρουσιαστή να παίζει σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι, όπως μπορείτε να δείτε από το αντίστοιχο project σε Ισπανία και Ιταλία. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το DVD με το reality και είπε το ναι στην πρόταση του Αντένα να το παρουσιάσει και έτσι μπαίνει άμεσα στο στούντιο με παιδιά και μαμάδες που θα διαγωνίζονται στη μαγειρική. Ακούμε διάφορα ονόματα. Ποια ισχύουν, ποια δεν ισχύουν. Νομίζω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχει καταλήξει το κανάλι ποιοι θα είναι μαζί. Πόσα άτομα, θα είναι 4 άτομα το πάνελ, Δεν ξέρω ακριβώς. Έχεις λόγο εσύ στα πρόσωπα που μπορεί να επιλέξουν δίπλα σου. Έχω και εγώ λόγο, αλλά και το κανάλι. Μαζί τα συζητάμε και βλέπουμε ποιοι κάνουμε καλύτερη παρέα, με ποιους κάνω καλύτερη παρέα. Η εκπομπή πώς θα είναι περίπου, θα είναι ένα κλασικό πρωινό, θα έχει κάποιες διαφορές, δηλαδή πώς τη σκέφτεστε, πώς είναι. Σκεφτόμαστε τώρα. Θα έχει πολλά στοιχεία του πρωινού, αλλά θα έχει και άλλα ωραία πράγματα, γιατί μην ξεχνάτε το Σαββατοκύριακο και είναι και άνοιξη και την άνοιξη όλα είναι πιο ωραία και πιο κεφάτα και πιο αισιόδοξα. Η Μαρία ξεκινάει το πρωινό, το οποίο υποθέτω ότι αν πάει και πολύ καλά θα είναι και του χρόνου, έτσι κι αλλιώς. Τα δοκιμαστικά της Μαρίας Μπεκατόρου ολοκληρώνονται σήμερα και ήδη κάποια πρόσωπα που θα την πλαισιώσουν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Έτοιμα να προσφέρουν τη δημοσιογραφική και τηλεοπτική τους εμπειρία στον ανταγωνισμό του Σαββατοκύριακου. Έχω μια... δει δοκιμαστικά. Πού τους ξεχωρίζεις από τα δοκιμαστικά. Ποιος θα πάρει. Ποιος θα πάρει. Και έχω να σας πω ότι είναι πολύ 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 καλή. Καινούριου. Από του... Τι σ' αρέσει, τι ποντάρεις πάνω, ποιο είναι το δυνατό της σημείο της Μαρίας. Η αυθεντικότητα... Το μπούστο της. Τα μάτια της, όχι. Η αυθεντικότητά της. Βρίζω την Αντιγόνη και μετά αισθάνομαι άσχημα. Από σειρές, σίγουρα το Μπρούσκο έχει πάρει το πράσινο φως για του χρόνου από τον Αντένα, ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τις υπόλοιπες σειρές του σταθμού. Τη σημαία του οποίου θα εξακολουθήσει να κρατά ο Γιώργος Παπαδάκης. Θα σας δούμε του χρόνου στον Αντένα που σας αγαπάμε. Για πολλά χρόνια ακόμα. Αυτή φαίνεται ότι περνάει καλά από αυτό. Άκου να δείτε. Θα μπορούσα να μα πει ωραία που ήμουν μαζί σα. Είναι μια ειδική υπόθεση, δεν είναι ανάγκη όλα αυτά. Στο Μέγκα τώρα, τα παρασκήνια από τα γυρίσματα της Εθνικής Ελλάδος είναι γεμάτα από καλές και όμορφες στιγμές μεταξύ των ηθοποιών, όπως βλέπετε από τα σχετικά κλιπ που ποστάρονται στο επίσημο site του καναλιού. Ωστόσο, η σειρά αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 22 επεισόδια. Δηλαδή, πόσο αντιπαθητικός μπορείς να γίνεις. Θέλει να γίνει κάπως αντιπαθητικός. Αυτή είναι και η επιθυμία του Γιώργου Καπουτζίδη, να μην τραβήξει τη σειρά παραπάνω, αν και δέχεται πιέσει για να παραταθεί το σύριαλ σε περισσότερα επεισόδια, προκειμένου να υπάρχει και του χρόνου στον τηλεοπτικό αέρα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε καινούργια επεισόδια βδομάδα παρά βδομάδα, ώστε να κρατηθεί και την επόμενη σεζόν. Κάμερες παντού. Λοιπόν, το βγάζω. Και θα κάνουμε ένα ωραιότατο selfie. Ωραία είμαι, καλή είμαι. Έλα παιδιά, μια ησυχία σας παρακαλώ, προσπαθώ να κάνω εδώ πέρα ένα γύρισμα δικό μου σας παρακαλώ. Για το κάτω παρτάλι υπήρχαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι διακόπτεται τα γυρίσματα εξαιτίας κάποιων οικονομικών προβλημάτων της παραγωγής. Η τελευταία εξέλιξη για 2 εβδομάδες ακόμη γυρισμάτων δίνει μια νότα αισιοδοξίας στο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στο παρασκήνιο της κωμικής σειράς που έχει αγκαλιάσει το κοινό. Βιβιάν, έχεις αδερφό Τεφαρίκη. Ελπίζω να είναι κάτι καλό, γιατί δεν ξέρω τι σημαίνει. Ο Μάρκος Εφερλής και η Έλληνα Τσαβαλιά συνεχίζουν κανονικά το Μέγα με μία και την επόμενη χρονιά, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι μαζί τους ο Δημήτρης Ζουγκαρέζος. Άκου τι με είπε.
είπε. Ο παρουσιαστής φέρεται να δέχεται επαγγελματικό φλερτ από τον Αλφα και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αν και στην παρούσα βάση αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να πάει καλά το Ούγκα Challenge. Εντάξει. Πάντως για τη Μαρία Μπεκατόρου νομίζω ότι η πρώτη καλεσμένη δεν θα είναι η Θέσκορδα. Ακούγεται ότι θα είναι η Βόνη Μπόζνιακ που είναι και φίλες και είναι hot, ας πούμε, πρόσωπο. Να πούμε και μια είδηση τελευταία, ότι τώρα στις 2 η ώρα, 2 με 5 κάνουν τα δεύτερα δοκιμαστικά, γύρω στα 10 άτομα. Μόλις επιστρέψει ο κύριος Λάτσος από τις Κάνες, θα δει τα βίντεο και θα αποφασίσει τελικά ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα την πλαισιώσουν. Εντάξει, είναι η περίοδος τώρα, είναι Μάης, και είναι η περίοδος που αρχίζει να ψήνεται το πρόγραμμα της νέας σεζόν για όλα τα κανάλια. Βέβαια, το πρόγραμμα της νέας σεζόν θα εξαρτηθεί από το μέλλον της χώρας. Δηλαδή, περνάμε μια περίοδο αναταραχής, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή, θα γίνουν εκλογές, θα γίνει δημοψήφισμα μέσα στο καλοκαίρι. Θα κάνουμε συμφωνία, δεν θα κάνουμε συμφωνία. Θα πάρουμε τα λεφτά, δεν θα πάρουμε τα λεφτά. Θα χρεοκοπήσουμε, δεν θα χρεοκοπήσουμε. Τι ακριβώς θα γίνει, δεν το ξέρουμε. Και πάρα πολλά, ειδικά στην αγορά, γιατί εμείς τα κανάλια τα ιδιωτικά είμαστε αγορά. Δεν είμαστε σαν την ΕΡΤ που μας πληρώνει ο πολίτης και παίρνουμε το μισθό μας ό,τι και να γίνει και η χώρα να χρεοκοπήσει το μισθό μας τον παίρνουμε, εμείς είμαστε ιδιωτικός τομέας. Άρα, αν τυχόν τα πράγματα πάνε πολύ στραβά, αυτά τα οποία λέμε κυρίως για τις σειρές, δηλαδή τα κανάλια δεν θα κάνουν καμία σειρά και μπορεί να παίξουν μόνο επαναλήψεις μέχρι τον Ιανουάριο. Μη σου πω και μέχρι το καλοκαίρι. Όπως έγινε πέρσι. Όλα αυτά, ναι. Και πριν μερικά χρόνια. Όχι, πριν από 2-3 χρόνια. Το 2011. Που στην ουσία πτώχευσε η χώρα, αυτό είχε γίνει το 2011 για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έπαιζε ελληνική σειρά ούτε μία πουθενά. Για ένα χρόνο βλέπω μόνο τουρκικά και τέτοια. Αυτό θα γίνει στην τηλεόραση σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά με τη χώρα. Αλλά και στραβά να μην πάει, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε μια περίοδο ύφεσης, από Σεπτέμβριο θα δούμε λιγότερες σειρές από αυτές που είδαμε φέτος. Τώρα όσον αφορά για τις εκπομπές, ακούω. Έχουμε την Μπεκατόρου που ξεκινάει. Πότε ξεκινάει η Μαρία Μπεκατόρου? Ξεκινάει αρχές Μαΐου. Το δεύτερο στο περίοδο του Μάη, από ό,τι έχω διαβάσει. Δεν αφήνει την Πρωτομαγιά να περάσει 2-3 Μαΐου. Θα αρχίσουν από τις 7, πότε είναι Σάββατο. Νομίζω πως ναι. Πάντως, τώρα που είπες για τις εκπομπές. Ναι. Λοιπόν, χθες δόθηκε πολύ ωραίο τυράκι για εμάς τις εκπομπές. Διότι όσοι βρέθηκαν στην πρεμιέρα του Νίκου Μουτσινά, είδαν πολλές ξανθιές μαζεμένες και λίγο περίεργα τα πράγματα. Μέτρησες. Παιδιά ήταν γύρω στις 7, όλες οι αποχρώσεις. Ήταν 6 ο κύριος Καλημέρης ανάμεσά του. Ναι, όχι, πάω λίγο και από εκεί, μέχρι και την κυρία Γκαγκάκη. Όλες οι αποχρώσεις του Ξανθού, ό,τι θες διαλέγεις, Τατιάνα, όποιο σου πάει, όποιο σου κάνει. Να, εδώ η Μαρία είναι λίγο πιο σκούρα, η Κατερίνα είναι λίγο πιο ξανθιά, μπορεί να κάνει και λίγες άσπρες αντάβγες. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το θέαμα στην πρώτη σειρά. Όμως τώρα λοιπόν τα βελάκια. Μισό λεπτάκι. Κοίταξε τώρα, είναι ο Καλημέρης είναι στον Αντένα τώρα. Mm-hmm. Και είναι η Μαρία δίπλα του, η οποία θα κάνει εκπομπή πρωινό. Σαββατοκύριακο. Ορίστε. Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο. Και η Κατερίνα θα κάνει απέναντι της εκπομπή. Επίσης πρωινό. Και αυτές τις δύο αυτή τη στιγμή. Εκεί ήθελα να σε πάω. Εκτός από την Ευγενία Άμυλα, γιατί τα δύο αυτά κορίτσια δεν αισθάνομαι ότι έχουν ανταγωνισμό. Όχι. Είναι τόσο καλοί χαρακτήρες και τόσο γλυκύτατοι άνθρωποι που δεν έχουν τέτοιες κατηνιές. Ανταγωνιστικές κατηνιές. Το μαρτυράκι. Τις χωρίζει μόνο ένας Καλημέρης. Το μαρτυράκι, η θέση του σώματός του, θέλω να σου πω έτσι. Και σύμφωνα με τον Μιχάλη τον Πλεμμένο που πήγε και έκανε χθες το ρεπορτάζ, τις είδε μάλιστα να ανταλλάσσουν και ένα γεια. Άλλωστε η Μαρία Μπεκατόρου υπήρξε πολλές φορές καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου παλαιότερα στο Κουσκούς. Ο πιο τυχερός σε αυτήν την περίπτωση νομίζω ότι είναι ο κύριος Καλημέρης, ένας αλαλέων ανάμεσα σε τόσες γυναίκες. Περνάει καταπληκτικά. Δεν πιστεύω ότι λειτουργεί. Και δεν βάλει τα κόκκινα. Και να μην το προσέξει. Δες το, αυτές είναι. Τα αγαπώ αυτά τα κόκκινα βελάκια. Ειλικρινά σας λέω. Πιστεύω ότι δεν λειτουργεί σαν ειρηνευτική δύναμη για τις δύο συγκεκριμένες κυρίες που λέμε. Γιατί οι άλλες δύο λοιπόν που βρίσκονται είναι η Μαρία Ηλιάκη και η Κατερίνα Καινούριου. Αυτές αγαπιούνται πολύ. Πολύ. Λατρεύονται. Τέτοια αγάπη που δεν τη φαντάζεσαι. Και μάλιστα ήταν πάλι κακοί αυτοί οι δημοσιογράφοι. Εμείς. Γιατί, όπως μας πει ο Μιχάλης, αντίλαξαν και ένα τυπικό γεια. Μετακινήθηκε το κόκκινο βελάκι. Πήγε σιλιάκι καινούριο. Σιλιάκι καινούριο. Πήγαμε λοιπόν εκεί. Για δώστε το παρακαλώ, έτσι, full screen, να το απολαύσουμε το κόκκινο βέλος. Κοίταξε, η καινούριο λοιπόν μιλάει με τη φίλη της στην Αθηνά, η Οικονομάκου. Δεν κοιτάει από δεξιά, σε παρακαλώ, όχι. Δεν μπορεί να προχωρήσει το βλέμμα. Η Μαρία Ηλιάκη με ποια μιλάει? Με τη Μέρη την Κούσουλα. Την αρχισυντάκτρια της Μαρίας Μπεκατόρου στην εκπομπή. Ναι, αλλά και πολύ καλή της φίλη χρόνια, να πούμε έτσι. Λοιπόν, τα βλέμματα
ποτέ δεν έρχονται αντικριστά, έτσι, στη συγκεκριμένη στιγμή. Να ρωτήσω κάτι, η παρέσπωση πώς ήταν, δηλαδή, ποιοι πήγανε μαζί στο θέατρο σαν παρεάκι? Πήγε μαζί η Μαρία η Μέρη Κούσουλα, μαζί, που είναι αρχισυντάκτρια της Μαρίας Μπεκατόρου, μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη, και πήγε η Μαρία Μπεκατόρου μαζί με την Κατερίνα την Καινούριου. Και πήγε και η Φέη μαζί με τη Σάσα Άρα Τσταμάτη. Άρα ήταν Μπεκατόρου Καινούριου παρεάκι. Ναι. Αυτές οι δύο κάνουν παρέα. Αυτές οι δύο κάνουν παρέα. Και με τη Σάσα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, η Καινούριου δούλευε στην Μπεκατόρου. Από την Μπεκατόρου ξεκίνησε. Ναι. Στο πρωινό δουλειά του. Έχουν χρόνια σχέση. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Μαθαίνοντας την ιστορία της τηλεόρασης. Αλληλένδετα. Και το άλλο παρεάκι ήταν η Μαρία Ηλιάκη με τη Μέρη την Κούσουλα, που είναι επίσης χρόνια φίλες. Χρόνια φίλες. Και η Κατερίνα Καραβάτου ήταν μαζί τους. Ναι. Αλλά το ωραίο ποιο είναι ότι μπαίνοντας... Η Κούσουλα ήταν και αρχισυντάκτρια της Ηλιάκης στο Sky. Ήταν στο Sky. Στο Sky. Ήταν στο Sky. Άρα η Κούσουλα ήταν συντάκτρια στο δέστε τους. Ναι. Μετά πήγε με την Ηλιάκη στο Sky μαζί. Και στο Sky, μπράβο, ναι, στην εκπομπή αυτή. Το παρεάκι αυτό. Ναι. Και τώρα πήρε την Κούσουλα η Μπεκατό, Αντένα και η Μπεκατό, την έκανε αρχισυντάκτρια. Να ρωτήσω κάτι. Το θέμα είναι όμως... Εγώ βλέπω την Ηλιάκη λίγο πιο ξυνισμένη από την καινούργια. Όχι. Έχει ξυνόμετρο δηλαδή. Πώ το καταλαβαίνει αυτό? Είναι το άκουσα σώματο και από το βλέμμα. Δηλαδή είναι καινούριο. Είναι πιο υποψιασμένη. Είναι πιο υποψιασμένη η Μαρία. Σου λέει τώρα θα με ρωτήσουν ναι, για την καινούριο. Δεν το βλέπετε. Γιατί η Μαρία είναι και λίγο πιο. Δεν είχαν. Δεν του τα είχε βρει ο Νίκο ο Μουτσινά. Μωρή, τι να βρουν εδώ, τα χάσανε πάλι. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ θυμάμαι σε μία συνέντευξη τώρα ήταν η Κατερίνα Καινούργια, ήταν η Μαρία Ηλιάκη, ήταν που είχε πει ότι ήμασταν για φαγητό. Η Κατερίνα Καινούργια ήταν. Ήμασταν για φαγητό με τον Νίκο Μουτσινά και εκεί που ήμασταν για φαγητό πήρε η Μαρία Ηλιάκη τον Νίκο Μουτσινά τηλέφωνο. Θες να δεις και μιλήσαμε είπε. Και. Θες να δεις λοιπόν τι είπε χθες, γιατί η Σάση στα μάτια ρίχνει τη βόμβα. Και άβασα τη λέει ότι θα έρθει. Θα έρθει Μαρία Ηλιάκη στον Αλφα. Λέτε να κάνετε και πρωινή εκπομπή μαζί. Mm. Παιδιά, καπνί. Δηλαδή, πώς βάζουμε βελάκι, πρέπει να βάλουμε καπνούς κανονικά. Εκπομπή μαζί. Και καλά, τη λέει πώς θα κάνετε πρωινή εκπομπή μαζί στον Αλφα. Εσάς ο Φιλικός Λιάκας, τι περιμένει. Δείτε τι απάντηση έδωσε. Άρα, είσαι πολύ θεά. Δηλαδή, καλεσμένη πήγε, την έκανε την ίντρικα. Βέβαια, το έχουμε αυτό. Καλή, ναι, θα δεις τώρα τι απάντησε. Θέλω να το πω. Εδώ η Μαρία Ηλιάκη. Μπράβο. Ωραία. Να ανάψουμε την πύρα της Ειρήνης. Να την ανάψουμε. Έλα, Κατερινά. Όχι, όχι, όχι. Μπράβο. Δεν θα πω. Εννοείται θα μιλήσω. Τι είμαστε, τον άντρα μου πήρε. Ελάτε τώρα, μια χαρά όλα. Είστε φίλες. Έχετε συναντηθεί. Εγώ διάβασα. Όχι, δεν έχει γίνει, ούτε φίλες είμαστε. Απλά είναι μια κοπέλα που έχω συνεργαστεί. Την αγαπώ ιδιαίτερως και εννοείται πως θα τη χαιρετήσω και θα τα πω. Έχω και ένα τίτλο. Θα πάει στον Αλφα. Χωρίς πλάκα, το διάβασα. Ναι. Δεν γνωρίζω. Θα είναι μαζί σου του χρόνου. Λέει, θα κάνετε πρωινό. Θα το γνώριζα. Θα κάνατε ξανά εκπομπή. Όχι, παιδιά. Πρωινό με την Ηλιάκη. Αν σου πρότεινα να είστε ξανά μαζί. Νομίζω ότι θα μου το πρότειναν γιατί γνωρίζουν ότι για να πετύχει μια συνεργασία πρέπει και οι σχέσεις να είναι πολύ καλές. Αυτή τη στιγμή οι δρόμοι μας έχουν χωρίσει. Και μελλοντικά δεν ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, πεθαίνω. Πεθαίνω εκεί που σκάει μύτη η Σάσα και λέει δεν σου κάνει πρόσφαση μαζί και είναι καινούργιο, θα το γνώριζα. Δεν έχει παραπάνω. Και παγώνει εκεί. Για τα στοιχεία δεν υπάρχει παιδιά αυτό. Εντάξει, Σάσα. Να λέει η Σάσα. Να κάνω την πότη της Ειρήνης. Την πότη της Ειρήνης. Η οποία είναι τελείως μετατζής η Σάσα στα μάτια, δεν υπάρχει. Δηλαδή, φορτηγατζής. Να σου πω κάτι όμως. Αισθάνεσαι ότι είναι στο φορτηγό εκείνη την ώρα, έχει και το χέρι φέτος έξω. Φέτος δεν είναι πιο θηλυκό από ποτέ, έτσι. Ναι. Φέτος σας είναι πολύ θηλυκιά. Yeah. Όσο παιδιά, όμως κάνει δουλίτσα η Σάσα, να σας πω. Γιατί άμα δεν είχαμε και τη Σάσα να βάλει φωτιά εκεί πέρα, θα έλεγε ποτέ η καινούργια ότι ναι, θα το γνώριζα. Την ανατείναξε λίγο εκεί πέρα τη Σάσα, την καινούργια σήμερα. Τη πέταξε και το Ηλιάκη. Είχε τελειώσει τη φράση και ολοκληρώσει τη δήλωση. Ηλιάκη, πέμε. Τι ήταν. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς έτσι. Πας σε μια πρεμιέρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το σύστριγγλο εκεί που δεν ξέρεις ποιον θα βρεις. Και ποιος θα κάθεται παραδίπλα. Ξέρεις, όταν είσαι καινούργιος δεν ξέρεις ότι θα βρεις την Ηλιάκη. Ξέρεις, όταν είναι η πρεμιέρα του Μουτσινά, που είναι κοινός φίλος όλων. Ένα σφίξιμο δεν το έχεις την ώρα που οδηγείς για το θέατρο. Γι' αυτό προβάρεις καλά το χαμόγελο, έτσι, σαν τον καθένα, σαν τον δρόμο. Ναι. Ένα σφίξιμο, μία εφίδρωση δεν την έχεις που εκείνη την ώρα θα έπεις και θα μπω και τι θα γίνει και θα νίκει. Χρωστάει τόσα στον Νίκο η Κατερίνα που δεν θα μπορούσε να πάει για την καινούργια λέω. Χρωστάει τόσα πολλά στο Μουτσινά που δεν θα μπορούσε να πει, ξέρεις κάτι δεν έπαινε. Αλλά μπερδεύεις λίγο την όπιστα την ώρα που παρκάρεις με την πρώτη. Δηλαδή έχεις μια τσαντίλα εκεί πέρα κάπου στο αυτοκίνητο μέσα, το σκέφτεσαι μωρέ, λίγο. Μωρέ, καλύτερα να μην πάρεις. Γκαγκάκι μου, ρε, το χρυσούλι μου, την έχω πεθυμίσει, την είδα εκεί στο πλανάκι. Δεν έχουμε δήλωση γκαγκάκι, παιδιά, τίποτα.
Όλε τι ξανθιέ βάλατε. Μετρήσαμε και αυτή. Και αυτό το ξανθό χρώμα το μέτρησα, θέλω να σου πω, μέσα στο πλάνο αυτό που υπήρχε. Γιατί ήταν και αυτό πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Αλλού ήταν η ίντρικα. Στην επόμενη παράσταση. Στην επόμενη πρεμιέρα θα σου φέρουμε την καγκάκι. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, λέω το δώρο, μετά τι θα πούμε. Αχ, παιδιά, τι αγαπημένο θέμα είναι το επόμενο. Καλά, ναι. Ιτάνεμος. Σαν άνεμος έτσι. Ναι. Ούτε αν το πείτε μπορεί. Άνεμος και gentleman. Για ποιον θα πούμε. Για τον Μάνο Ιωάννου θα πούμε. Τι θα πεις, τι θα πεις για τον Μάνο Ιωάννου. Έχει κάνει δύο ταξίδια ο Μάνος Ιωάννου. Έχει πάει μία στο Λονδίνο και πάει μία στο Παρίσι με διαφορετικές γυναίκες. Το ένα ήταν με την Βαλέρα Χοψονίδου μαζί και με το άλλο ήταν με την Ναταλία Γερμανού. Έχει γίνει χαμός. Μίλησε σήμερα στο Εφερλί ο Μάνος Ιωάννου. Έχετε βάλει απόσπασμα από το Λιάγκα γιατί μου το περιγράψατε και ποθώ να δω το Λιάγκα να λέει. Δεν έχω βάλει. Όχι εσεί, γιατί είναι Παρασκευή. Δεν έχω βάλει. Να παίξουμε και λίγο σε φερλί. Γιατί βρείτε τον. Λοιπόν. Αχ, πεθαίνω. Ένα σας λέω, αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου εδώ, με αυτό εδώ πέρα το τραπέζι, γιατί αυτά τα πιάτα έχω επιλέξει να έχω στο σπίτι μου. Αυτά τα πορσελάνινα πιάτα της Βίκο. Κομματάκι μπορείτε να τα μαζέψετε κι εσείς, διότι είναι αυτό που λέμε ρομαντικό, βρετανικό, κλασικό στυλ, που όμως δεν είναι το βαρύ κλασικό της μαμάς, έχει τη μοντερνιά μέσα του. Είναι και για τα πιο σύγχρονα σπίτια. Βλέπετε εδώ η Βίκο μας το έχει συνδυάσει με αυτή την πιο μοντέρνα λευκή δερμάτινη καρέκλα. Με το πόδι το αλουμινένιο κάτω η καρέκλα. Με την πιο μοντέρνα καρέκλα. Και αυτό το τραπέζι που είναι σε πιο μοντέρνα γραμμή. Έχει δώσει όμως αυτή την κλασική αρχοντιά στο πιάτο το πορσελάνινο και αυτό το υπέροχο σερβίτσιο με τα σφυρίλα τα μαχαιροπύρουνα δίπλα. Με όλα τα κρυστάλλινα ποτήρια, κοιτάξτε, τα ποτήρια είναι από κρύσταλλο, τα κυροπήγια, τα βάζα, τα μπουκάλια, όλα αυτά, αυτό εδώ για τα γλυκά το οποίο δίνει απίστευτο στυλ, αυτά όλα είναι το σημερινό σας δώρο. Κάτι που ονειρεύεται ή κάθε μια που ενδεχομένως να παντρεύεται αυτή την περίοδο. Έχουμε εδώ την βιτρινούλα την πολύ ωραία, επίσης από τη Βίκο, το πιπλάκι αυτό με τα σιρταράκια. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο δώρο. 90-11-51-51-51. Μετά τις διαφημίσεις. Α, τα 10.000 ξεχνάω. Με πιάνει ο ίστρος με το σερβίτσι και ξεχνάω το 10.000. Εσείς βεβαίως που θα πάρετε, διεκδικείτε κάτι μοναδικό. Το μοναδικό 10.000 της ελληνικής τηλεόρασης. Διότι αυτή την περίοδο δεν δίνει κανένας άλλος μετρητά και ειδικά τόσα πολλά μετρητά. 10.000 ευρώ μετρητά στη βαλίτσα και αυτό το υπερθέαμα δώρο από τη Βίκο. Ο Νίκος Μουτσινάς σε λίγο στο πλατό της εκπομπής. Μας συστήνει τον κύριο Παπαπαναγιωτοπουλάκη, μιλά για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν και για το επόμενο βήμα του. Αγαπημένο θέμα, ο Μάνος Ιωάννου. Για ποιο λόγο? Εντάξει, όλη αυτή η ιστορία με την Ατάλια που εγώ δεν μπορώ. Αυτό το είναι μαζί και χωρίζω και ξαναχωρίζουν. Δεν είναι μαζί. Και ξαναχωρίζουν και οι άλλοι που δεν αυτό και την είχα μπερδέψει με την άλλη που το έχει με τον μπασκετμπολίστα που είναι σύζυγος. Όλο δεν ξέρουν οι ίδιοι τι γίνεται, θα ξέρεις εσύ. Ταξίδι και πήγε με την άλλη. Εδώ δεν ξέρουν ίδιοι τι γίνεται, θα ξέρεις εσύ. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Εξήγησέ μου τώρα, ποιο είναι αυτό το story με το Μάνο. Το story είναι πάρα πολύ απλό. Όχι πάρα πολύ. Θα κρατάω σημειώσεις λίγο. Περίμενε. Απλά για τους άντρες. Πρέπει να κρατάμε σημειώσεις. Είναι το ύποπτο το αίσθημά σου, ύποπτο πάντα ήθελες να το έχεις δει. Αυτό που ξέραμε είναι ότι είχαν χωρίσει ο Μάνος Ιωάννου με την Ναταλία Γερμανού. Και κάποια στιγμή λοιπόν βγαίνουν τα περιοδικά, βγαίνει το OK, βγάζει κάτι φωτογραφίες που έχει πάει ταξίδι ο Μάνος Ιωάννου με τη Βαλέρα Χοψονίδου. Πού είναι η φωτογραφία. Θα δεις, νάτι. Αυτή είναι εδώ είναι η φωτογραφία. Δεν έχω καταλάβει. Τους βγάζει φωτογραφίες που έχουν πάει ταξίδι και τους και έχει... Και πηγαίνουν, είναι στο αεροδρόμιο και πηγαίνουν ταξίδι. Τους τσάκωσε τυχαία το OK στο αεροδρόμιο. Ναι.
Εδώ είναι βι. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει εύκολα αυτό πάντως. Mm-hmm. Προφανώς. Προφανώς. Αυτό είναι βιταμίδες. Δηλαδή, ήτανε για να σε τσακώσει όπως φωτογράφος στο αεροδρόμιο τυχαία, μου έχει συμβεί μία μόνο φορά. Πρέπει να πέσεις πάνω σε κάποια αποστολή ομάδας που να έχει μαζί, που και εκεί είναι συνήθως αθλητική. Ή να έχει, ας πούμε, κάποια άλλη στάρ ραντεβού φωτογραφία με παπαράτσι που εκεί τραβάει και σένα. Να δέσει. Αλλά δεν είναι και εύκολο να σε πετύχουν στο αεροδρόμιο. Ναι. Δεν είναι και εύκολο. Πάντως, υποτίθεται ότι ήταν μαζί τους και ο Κώσο Κόκλας. Δεν ξέρω αν υποτίθεται ή μπορεί να ήταν όντως ο άνθρωπος μαζί τους. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, μετά, το ρεπορτάζ τι λέει. Ότι με το που ήρθε από το Παρίσι, που είχε ταξιδέψει, έφυγε κατευθείαν για ανάσταση μαζί με την. Με την Αταλία Γερμανού. Προφανώς με την ίδια βαλίτσα, δεν θα προλάβει να αλλάξει. Με την Αταλία Γερμανού για Αγγλία. Τίποτε. Ο άνθρωπος. Θες να δεις τι έχει πει ο ίδιος σήμερα στο Μάρκο Σεφρλί για όλο αυτό, με έναν τρόπο τέλος πάντων. Α, είπε το Μάρκο σήμερα. Δεν ρωτήθηκε άμεσα, μην λέμε ψέματα. Γαλλία πήγε με τη μία, Παρίσι. Γαλλία πήγε με τη μία, Αγγλία πήγε με την άλλη. Γαλλία πήγε με την άλλη. Ναι. Μάνος Ιωάννου στο Παρίσι, Μάνος Ιωάννου στο Λονδίνο. Από μόνο σου έχει πει κιόλας ότι δεν είσαι πιο όμορφος άντρας. Όχι, δεν είμαι και ο Μάνος Ιωάννου που τα έχει με την. Δεν αναφέρουμε, δεν αναφέρουμε. Πάσχα μαζί. Τιμή μου, τιμή μου νομίζω που τα είχαμε τη συγκεκριμένη γυναίκα. Το πρώτο ταξίδι του είχε Βαλέρα Χοψονίδου για τη Γαλλία και στο δεύτερο η Ναταλία Γερμανού τις μέρες της Ανάστασης. Η παρουσιάστρια έχει ποστάρει στο Instagram τις μέρες εκείνες φωτογραφία από τα κύθρα που ποτέ δεν τους βρήκαμε. Καμιά φορά είναι καλύτερα να μην σε ξέρει κανένα τίποτα πουθενά. Κάνεις ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Γιατί και τι πειράζει. Κάντε μαζί Ανάσταση. Πέστε με όλους τους πρώην. Με όλους τους κρατάει καλές σχέσεις. Το έχει πει σε εμάς. Θεωρώ με αγάπη και το λέω ειλικρινά με αγάπη προς την Ναταλία. Το έχει χειριστεί το θέμα λάθος η Ναταλία. Το έχει χειριστεί. Και η ανακοίνωση αυτή που βγάζει τώρα, εμάς μας αφήνει σαν τους τρελούς του χωριού να λέμε ό,τι θέλουμε. Η ανακοίνωση που επιβεβαιώνει ότι ήταν μαζί στο Λονδίνο, αλλά όχι ερωτικά, αλλά φιλικά. Τι πάνε να πει ερωτικά και φιλικά. Δεν είναι σχολιάσουμε και τι κάνουν στο κρεβάτι και πώς το κάνουν, δεν το έχουμε πει ποτέ αυτό. Λοιπόν, ήταν μαζί στο Λονδίνο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σε επίπεδο προσωπική σχέση υπήρχε επανασύνδεση. Εγώ δεν λέω κανένα σεξιό και δεν με αφορά κιόλα. Σε επίπεδο προσωπική σχέση όμω, πάνε να πει ότι μιλήσανε. Αφού δεν μιλά. Πώ μιλά με κάποιον που μια εβδομάδα πριν βγαίνει με άλλη και σε βγαίνει με άλλον. Κάτσε ρε φέτο τον ίδιο τρόπο. Άσε με τώρα. Μίλαρε Γιωργαντά. Αχ Παναγία. Μίλαρε, όχι να μιλήσει ο Γιωργαντά. Ενό λεπτού ηγεί για να μιλήσει ο Θεό. Με τον ίδιο τρόπο που διατηρεί σχέσει με όλοι. Είναι το ίδιο. Εδώ. Το αίμα είναι νοπό ακόμα. Το αίμα είναι νοπό. Ο Μακαρίτης δεν έχει λιώσει. Δεν έχουμε κάνει ούτε τα τριήμερα ούτε τα εννιά ημέρα. Ποια 40 μέρα. Πώς πιάσε 9 του Μακαρίτη. Για να σας πω, συγγνώμη. Μάνα δεν έχει ο Μάνος Ιωάννου. Μια γιαγιά κάτι να πει. Μια κουβέντα. Με το jet lag να μην έχει περάσει καλά-καλά ακόμη από το ταξίδι με τη Βαλέρια, ο Μάνος Ιωάννου επιβιβάστηκε για Αγγλία σε ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή στη σχέση του, όπως δήλωσε η Ναταλία Γερμανού στο Ευδής. Είναι αλήθεια ότι μαζί με τον Μάνο Ιωάννου βρεθήκαμε στο Λονδίνο, κάνοντας ανάσταση, όμως δεν ήμασταν οι δυο μας. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε και πάλι ζευγάρι. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων για το θέμα, αλλά θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι η συνάντησή μου με τον Μάνο Ιωάννου στο Λονδίνο δεν συνεπάγεται την επανασύνδεσή μας. Διατηρούμε άριστες σχέσεις, αλλά σε επίπεδο εκτίμησης και σεβασμού και όχι επανασύνδεσης. Θέλω να ξεκαθαρίσω και να τονίσω ότι δεν υπάρχει επανασύνδεση. Ο Μάνος Ιωάννου μίλησε σήμερα στο Μάρκο Σεφερλί και στο Μέγκα με μία για γυναίκες. Εσύ έχεις απιστήσει όσο είσαι με μία γυναίκα. Στο παρελθόν, κοίτα. Με τον νεαρό της ηλικίας μου σου λέω: έχω κάνει κάποιες βλακίες. Ποιο νεαρό, πόσο είσαι. Εντάξει, είμαι 27 χρονών. Εντάξει, ποιο νεαρό. Εντάξει, δεν ασχολείται. Μην τα λες και απότομα. Ναι, το 88 για να θέσω. Ομποπο. Έχω κάνει κάποια. Ναι, παραστατήματα. Ναι, κάποια παραστατήματα. Αλλά ξέρεις, δεν επενεύομαι και γι' αυτά. Είναι κάποια λάθη που φαντάζομαι. Όχι, φαντάζομαι, δεν τα κάνω πλέον. Όταν θα τα ξανακάνεις, είναι σίγουρο. Όχι. Ο Μάρκος τα έχει κάνει, το λέω εγώ με σιγουριά. Εγώ δεν θα τα ξανακάνω. Πού θα πας σήμερα το βράδυ. Τα πατώματα έχεις πέσει για γυναίκα, δηλαδή έχεις τρελαθεί. Ναι, και έχω κλάψει και έχω τρελαθεί, ναι. Ναι, έχω κλάψει. Εσύ και κυρία Ζης. Ποιες γυναίκες έχω κλάψει. Μα για σένα. Γυναίκες έχουν κλάψει για σένα. Σε έχεις δει δηλαδή να σε παρακαλάνε και να λες δεν πάει άλλο ρε παιδί. Εντάξει, να με παρακαλάνε. Περιμένω κόκλα στο αεροδρόμιο. Έχουν κλάψει, όχι, κάτσε τώρα, δεν θέλω να τα λέω αυτά τώρα γιατί σου λέω είμαι μαζί με τον Πέτρο τώρα αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να τον εκθέσω για κανένα λόγο. Ναι, έχω δει ας πούμε να κλαίνε μπροστά μου. Ναι. Δεν είναι κάτι που μου αρέσει να σου πω την αλήθεια. Στεναχωριέμαι. Εντάξει. Άμα κάνεις τώρα καινούργια σχέση, τι δεν θα κάνεις, τι θα προσέξεις να μην κάνεις πάλι που εντάξει δεν είναι πολλά και απόλυτο. Πράγματα.
Εντάξει. Τα πράγματα. Όπως... ρε παιδάκι μου, σε κάθε σχέση που κάνεις διορθώνεσαι κιόλας και σαν άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι νομίζω το έχουμε αυτό. Να σε πηγαίνει δηλαδή λιγάκι πιο πέρα, να σε πηγαίνει λιγάκι πιο μπροστά. Και στο χαρακτήρα σου και σε πολλά πράγματα. Τώρα όπως με αυτά με ρωτάς δεν είναι, αυτό που το ζεις. Δεν μπορώ να σου πω τώρα τι θάλασσα ακριβώς. Δικό σας, δικό σας. Συγγνώμη. Όχι, δεν μπορώ να το μιλά, μιλά, μιλά. Ένα λεπτό. Ένας, παρακαλώ. Διότι είσαστε έτοιμοι ταυτοχρόνως να κατασπαράξετε όλο το ταγόνι. Έτοιμες. Όχι, εγώ να σου πω. Στο απόσπασμα που είδαμε τον Λιάγκα, όλα τα λεφτά ήταν ο Θέμης, ο οποίος δεν ήξερε τι να πει και πώς θα τοποθετηθεί. Είπε, ήθελε μια λέξη, κεφαλικό είπε. Ο σκολητός της Ναταλίας, μπορεί να μην το ήξερε. Καλά σε αυτό, λες, δεν μένει σε αυτά που είπε αυτός. Γιατί το πρόσωπο μισό λεπτό. Χρειάζομαι σφυρίχτρα σήμερα. Μισό λεπτό. Έλα, πες, τι θες. Ναι. Αυτό εδώ πέρα. Κάτσε, κάτσε, δεν σε βλέπει, δεν σε έχει πιάσει η κάμερα. Αυτό εδώ πέρα. Μισό ένα λεπτό, να τη δούμε. Μισό, εδώ, έτσι τώρα. Και πάω τώρα να δώσω συνέντευξη. Αυτό εδώ πέρα. Εντάξει τώρα, πάμε σε ξηρά, κάνεις ό,τι να είναι. Ό,τι τι φάση, ας πούμε. Είναι ο βαρύμαγκας. Εντάξει, πάμε λίγο, λαούλα. Εγώ έχω να πω αυτό που κατάλαβα είναι ότι έκανε ανάποδο Πάσχα ο Μάνος Ιωάννου. Πρώτα έκανε την Ανάσταση και μετά έκανε τη Σταύρωση. Πρώτα πήγε και έκανε ο Ιωάννου το. Πώς το λένε, το σούβλε στο ταρνί και μετά έκανε επιτάφιο. Αυτό έκανε. Ότι πήγε πρώτα με την Χοψονίτη και μετά με την Γερμανού. Έλα ρε φίλε και εσύ τώρα, λίγο το τραβά. Αυτό έγινε. Αρχικά δεν σου είπε ο άνθρωπος ότι πήγαν να κάνουν το ότι έκανε με τη μία, έκανε και την άλλη. Έτσι. Αναγκάστηκε η Γερμανού, αναγκάστηκε η γυναίκα να βγάλει δελτίο τίποτα. Ξέρετε, παιδιά, ναι, ήμουνα με το Μάνο, αλλά δεν κάναμε τίποτα. Ήταν καθαρά φιλικό. Πραγματικά, η μόνη που δεν φταίει είναι η Ναταλία. Και δηλαδή, ειλικρινά. Συγγνώμη, έβγαλε δελτίο τύπου. Μα δεν άκουσε τι έγινε, που είδε ότι. Γράφει στο FD's, είναι blogger του FD's. Και οπότε φαντάζομαι ότι απάντησε μέσα από το FD's αυτό που είπε. Δεν έχουν αυτές πρόβλημα. Αλλά έλατε, η Ναταλία είναι πολύ cool. Τι να κάνει, δηλαδή, αν βλέπει τον πρώην σου να λέει αυτά τα πράγματα και κλαίνει τα κοριτσάκια και λυπάμαι. Το κλείνει τα κοριτσάκια. Μου κλείνει τα κοριτσάκια. Συγγνώμη λίγο να το κάνω. Αρέσει ο συνάδελφος. Μου επιτρέπετε. Και είναι και κούκλος, θα το πω. Η Λένια το σώω αυτό. Γιατί την επιτρέπει το θέμα. Παιδιά, αλήθεια είναι. Το έτσι. Εντάξει, δεν θέλω να το πω, αλλά έχω και στεναχωρία. Έχει πέραση. Τι στεναχωρία, εντάξει. Άμα στεναχωρίσαι, πήγα να κάνει πέρα τα κοριτσάκια που κλαίνε. Μα κάνει παρέ, γι' αυτό κλαίνει τα κοριτσάκια. Δεν ξέρω, γιατί γενικώ. Είναι ωραίο παιδί. Δεν μπορεί να πει, είναι ένα κούκλο. Εγώ πάντως από τον Τζιμιτζέλη δεν του ξεχωρίζω. Άμα του δει τώρα, έχουν και το μουσάκι οι δύο, έχουν ίδιο μαλλί. Εγώ νόμιζα ότι έδινε συνέντευξη ο Τζιμιτζέλη, παιδιά. Κόπι, κόπι, παίζει. Και λέω, γιατί βάλανε τον Τζιμιτζέλη στο θέμα του Ιωάννη. Εγώ απορώ. Καταλάβαμε. Εγώ ξέρω τι απορώ. Γιατί ήταν μαζί. Έχουμε κάποια διαφορά τώρα όπως κοιτάει το Μάρκο με τον Τζιμιτσέλη, τον ξεχωρίζεις εσύ. Ο Γιάννης Ιωάννου. Ο Μάνος Ιωάννου είναι πιο πρόστιχος. Είναι. Είναι. Έχει λίγο η φάτσα του, είναι λίγο πιο πρόστιχη. Είναι λόγω γάμου άλλος που του έχει φύγει λίγο άλλο. Δεν ξέρω, αλλά αυτό που βλέπω αυτό είναι. Ναι. Μάλιστα. Εγώ έχω άλλη απορία. Μαζί ταξίδι. Τρίτη στη σειρά, πάει πολύ. Πώς θα προλάβει. Από μια βαλίτσα είναι. Δεν έχω καταλάβει γιατί η Ναταλία ήταν με αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά, τι μπορεί να είχαν να λένε αυτοί οι δύο άνθρωποι. Μπορεί να μην λέγανε, να κάνανε. Τι λέει. Εντάξει. Που σε πούζει, σε ποιον κόσμο. Συγγνώμη, η Ναταλία είναι 40 χρονών. Πόσο είναι, 50. Δεν περνούσε καλά με τον 24. Συγγνώμη, παιδιά, εντάξει, λίγο. Θέλω να πω αυτό που βλέπω. Ένα έχω να σας πω. Όταν έχουμε θέματα κοινωνικά, πολιτικά, ό,τι άλλο τις προηγούμενες μέρες, νιώθω πιο ασφαλής. Είναι αλήθεια, και καλά κάνεις. Όταν έχουμε τέτοια, φεύγουνε. Θέλω να πω αυτό που βλέπω. Θέλω να πω αυτό που βλέπω. Είναι απέναντί μου ο Νίκος Μουτσινάς που έχει μπει στο στούντιο, ο οποίος έχει γουρλώσει τα μάτια και δεν μας πιστεύει αυτά που λέμε. Είναι τα αγόρι μας ο Μουτσινάς. Να πάρει θέση ο Νίκος ο Μουτσινάς που μας κοιτάει. Έχει έρθει. Μου τον περιμένω με ανοιχτές αγάπη. Είσαι φίλος της Ναταλίας ή του Μάνου. Το ένα, το ένα.
Το ένα, το Ναταλία. Ναταλία. Οκ, οκ. Συγγνώμη τώρα, έχουμε άλλο θέμα γιατί τον είδα και μου είχε ανοίξει όρεξη. Να φύγουμε εμείς, να έρθει ο Νίκος. Ναι. Δεν μου είχε ανοίξει όρεξη. Καλά κάνεις, λογικό. Και δικιά μας άνοιξε. Και δικιά μας να τον δούμε. Απλώς θέλω να σας πω κάτι. Σε αυτή τη συνέντευξη θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Παρακαλώ, γιατί τον θέλω όλο δικό μου, μόνο. Θα είναι η πρώτη φορά που θα έχεις κοινό από δίπλα μου, Στατιάνα, ξεχειροκροτάει. Θα είμαστε από εδώ. Εγώ και ο Νίκος. Ο Νίκος και εγώ. Ο Νίκος και εγώ. Εγώ και ο Νίκος, ο Νίκος και εγώ στον καναπέ. Όπα, όπα. Θέλω να κοιτιόμαστε. Να κοιτιόμαστε στα μάτια. Να τον κοιτάω στα μάτια. Και να τα πούμε όλα. Μπαίνω. Τι κάνω. Περίμενε, περίμενε, περίμενε να πω το δώρο. Εντάξει. Δεν πας το δώρο μαζί της. Λοιπόν, γιατί έχουμε και 10.000 ευρώ να δώσουμε. 10.000 ευρώ μετρητά έχουμε να δώσουμε. Και είμαστε και η μόνη εκπομπή που δίνουμε τόσα λεφτά. Η μόνη εκπομπή. Απ' την πόρτα να μου τον βάλετε, παρακαλώ, με μουσική. Είμαστε η μόνη εκπομπή που δίνουμε 10.000 ευρώ μετρητά. Αυτή εδώ η πόρτα, με μουσική είσοδος, ανοίγει η πόρτα κλπ. Λοιπόν, και έχουμε αυτό εδώ το συγκλονιστικό τραπέζι στρωμένο από τη Βίκο. Παίρνετε το τραπέζι, τις καρέκλες, ό,τι έπιπλο τα συνοδεύει, τη σιρταριέρα και τη βιτρίνα, τα πάντα. Αυτά εδώ, τη βλέπετε την ωραία σιρταριέρα και τη ρομαντική βιτρίνα. Και παίρνετε επίσης αυτό το συγκλονιστικό πορσελάνινο σερβίτσιο, το λευκό, το οποίο ναι μεν έχει αυτό το στυλ της, το βρετανικό στυλ, το ρομαντικό, που όμως έχει και μία μοντερνιά και ταιριάζει με όλα τα σπίτια. Όλο το σερβίτσιο μαζί με τα φλιτζανάκια του. Παίρνετε επίσης τα κρυστάλλινα κυροπήγια, είναι όλα κρύσταλλα βοημίας. Το πανέμορφο βάζο, τα μπουκάλια, όλα είναι κρυστάλλινα. 90 11 51 51 51. Καλή επιτυχία, ο πιο γρήγορος κερδίζει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ήθελα να μπει ο Νίκος από την πόρτα. Εντάξει, ξανακάνουμε 6 χρόνια το περιμένω. Παράδειγμα. 6 χρόνια περιμένω. Ξανακάνουμε δεύτερη υποδοχή. Και επειδή περιμένω 6 χρόνια, ήθελα να είναι πιο επίσημη. Επίσημα, δηλαδή να σηκωθείτε εσείς οι δύο, να ανοίξετε. Σήκω. Σήκωστε. Να ανοίξετε την πόρτα, να παίξει μουσική. Δεν ξέρω αν θέλει πολύ. Να είναι λίγο, ξέρεις. Ταρατατζούμ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάω πίσω. Κάτσε. Το αισθάνομαι. Άμα δεν πάει καλά, το κάνουμε και τρίτη από αλλού. Όχι, όχι, από εδώ, νομίζω θα μας βγει. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Μουτσινάς κοντά μας. Καλησπέρα. Πάνε και πιο κέφι. Έχω συμπαθεί λίγο νωρίς. Εδώ. Στη μέση ανάμεσα από τα δύο μαξιλάρια. Ανάμεσα από τα πράσινα. Ναι, ναι, για μας ευτυχισμένο. Είσαι από την πρεμιέρα σου, εσύ είσαι ξενυχτισμένος, είσαι αυτά, αλλά... Εντάξει. Ήπια τον καφέ μου, μια χαρά. Έκανα την βόλτα μου. Τώρα λίγο ξύπνησες. Όχι, ξύπνησα, τι ώρα είναι, όχι, ξύπνησα γύρω στις 10.30, 11 παρά σε έβριζα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί το πήσα σήμερα, γιατί, γιατί ήθελα να κοιμηθώ λίγο. Έκανες τη βόλτα σου, είπες. Ναι, γιατί είχε κάποια κίνηση. Ξεκινήσαμε νωρίς για να είμαι στην ώρα μου εδώ. Με τον οδηγό, οπότε τον οδηγό ταξί που μου στείλε, τον οδηγό μου. Ναι, ναι. Κατάλληλα αυτό. Δεν έχεις οδηγό. Δεν έχω οδηγό, άκου τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω κι εγώ πώς ζω. Δεν ξέρω, έτσι με τα χάπια είμαι. Θα βρω. Τι κάνεις? Εγώ καλά είμαι. Εσύ τι κάνεις? Καλά. Πώς είσαι? Πώς είσαι φέτος, σε τι φάση είσαι? Κοίταξε, τώρα εδώ πέρα που μιλάμε είμαι στην πολύ ωραία μου φάση. Έχω δημιουργήσει, έχω ασχοληθεί, έχω βρει νόημα με την παράσταση, δηλαδή έχω δώσει όλο το focus εκεί. Πολύ χαρούμενος. Πολύ. Να σου πω κάτι, Νίκο. Είναι πολλοί που δεν μπορούν να καταλάβουν. Εγώ όμως μπορώ, θέλω να σου πω, και τα έχουμε πει και το Σεπτέμβριο. Ναι, βέβαια. Πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει μια τόσο πετυχημένη εκπομπή, η οποία έχει το κοινό της, η οποία που τον παρακαλάει το κανάλι του να μην να τη συνεχίσει. Πώς παίρνει μια τόσο, μια τέτοια απόφαση, ναι, να τα τεινάξει όλα στον αέρα, να τα παρατήσει και να φύγει. Θέλω να μου πεις εσύ πώς πήρες την απόφαση,
και θα σου πω εγώ γιατί το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Γενικά δεν φημίζομαι για τη σταθερότητά μου. Ενώ κάπως εγώ βαριέμαι. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ άσχημο, ζητώ συγγνώμη να ακούγεται άσχημο, αλλά είναι η αλήθεια. Και το βαριέμαι, τι εννοώ. Θέλω συνεχώς κάτι να συμβαίνει. Οπότε, για μένα ήταν η μακροβιότερη μου εκπομπή που συμμετείχα. Πόσα δέστες. Χρόνια ήταν το Δέστ? 5 χρόνια. 5. Όταν αλλάζω κάθε χρόνο σπίτι, 5 χρόνια εκπομπή, μιλάμε, ξεπέρασα πολύ τον εαυτό μου. Και περνούσαμε και πολύ ωραία στην εκπομπή. Και αν το πάρουμε και από την άλλη πλευρά, όχι από το δικό μου, το ότι θέλω κάτι να γίνεται. Ήταν μια εκπομπή στρωμένη. Ο κόσμος την είχε αγαπήσει, τη γνώριζε, μας ήξερε. Ήξερε πάνω κάτω τι θα κάνουμε. Περνούσε ωραία, ευτυχώς με αυτό. Καταφέραμε να έχουμε μια ωραία επικοινωνία. Θα ήταν δηλαδή πολύ συσταγωγικά ευκολάκι να πω: συνεχίζω, τι καλά, χωρίς άγχος, να πάει άλλη μια χρονιά, να βοηθήσει και το θέατρο, γιατί βοήθησε πάρα πολύ το θέατρο τα προηγούμενα χρόνια εκπομπή. Έπαιζε το τρέιλερ του θεάτρου κάθε μέρα. Η τηλεόραση έκανε, ήταν αρχικά η αφορμή να έρθει ο κόσμος να με δει και από κοντά. Και εγώ εκεί πέρα προσπάθησα να είναι ωραίες παραστάσεις που κάνω και που συμμετέχω, ρε παιδί μου, και να περνάνε και καλά. Δεν ήθελα ποτέ κανείς να με κατηγορήσει για αρπαχτή. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. Οπότε θα μπορούσα κάλλιστα να κάτσω στα αυγά μου με την ηρεμία μου και να πάλι μια χρονιά. Και δεν το άφησες και μέσα στην κρίση, έτσι. Δηλαδή, πρόσεξε, παίζει ρόλο και το timing. Δεν πάω καλά. Δεν πάω καλά, ναι. Για καταλήγω κι εγώ σε αυτό. Ότι όλοι ήταν όλοι σε ένα mood να έχουν δουλειά την επόμενη χρονιά, κρίση, αυτά. Και εσύ παίρνεις μια απόφαση ότι παιδιά, τέλος. Να μείνω χωρίς δουλειά, γιατί όταν πήρα την απόφαση να μην κάνω Δέστε τους, δεν είχα πρόταση από δεν το. Δεν είχες κλείσει τον Αντένα ακόμα. Όχι. Τίποτα, λέω, τελείωσε. Οκ, δεν γίνεται άλλο. Δηλαδή και από το κανάλι θέλανε οι άνθρωποι και πολύ ωραία και μου κάνανε και την πρόταση και μια χαρά και. Δεν ήθελα. Τώρα, εγώ θα σου πω γιατί σε καταλαβαίνω. Παρόλο που εγώ δεν είμαι αυτού του ρίσκου. Δεν είσαι, όχι. Γιατί έχω και παιδιά, έχω αυτό. Έτσι. Παρόλο που ήταν πετυχημένο, έκανε νούμερα, αισθάνομαι ότι εσύ είσαι τόσο ευφύης άνθρωπος με τέτοιο ταλέντο που μια εκπομπή που είναι πετυχημένη με ένα, αλλά έχει αυτή τη θεματολογία. Δηλαδή, παπούτσια, σχόλια τηλεόρασης, παιχνίδια. Οκ. Αν την κάνει 5 χρόνια κάποιος ο οποίος είναι για τόσο, για μέχρι εκεί, είναι άρχοντας. Κάποιος που έχει το δικό σου ταλέντο, δηλαδή κάποιος που μπορεί να γράψει το σενάριο της, του θεάτρου, είναι δικό σου αυτό και έχει γράψει και άλλα σενάρια. Τώρα αυτό είναι διασκευή, δεν είναι δικό μου. Δεν είναι. Έχει πεθάνει ευτυχώς αυτός, γιατί θα μας έκανε μήνυση, όχι. Νόμιζα ότι. Σκηνοθέσει. Διασκευή. Διασκευή. Έχω αλλάξει αρκετά, ναι. Αλλά δεν έκανα. Αλλά μπορείς να γράψεις. Έχεις γράψει δικά σου έργα. Παίζεις. Έχεις μια ιδιαίτερη ευφυΐα στο να σχολιάζεις, αν θέλεις, τα πάντα και την πολιτική επικαιρότητα. Για μένα, βλέποντάς σε, παρόλο που ήξερα ότι δεν θα είμαστε κάποια στιγμή όταν το έμαθα, φανταζόμουν ότι μπορεί να μην είμαστε και απέναντι. Ναι, ναι, βέβαια. Εγώ σκέφτηκα ότι καλά έκανε. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν θα το τοποθετήσω τώρα σε όλο αυτό. Άσχετα, δηλαδή, αν το επόμενο δεν βγήκε πολύ γιατί ματαιώθηκε το σοου, ξέρεις. Δεν έγιναν. Πολλά. Δεν, μια πολύ ωραία χρονιά γενικά. Εντάξει, να δεν βγήκε η χρονιά, θα τα συζητήσουμε. Δεν έχει βγει ποτέ. Τώρα βγήκε με την παράσταση αυτή. Αισθάνθηκα ότι άλλαξα χρονιά εγώ. Αυτό. Το Δεκέμβρη εσείς κάνατε αλλαγή χρόνου. Όχι, η χρονιά σερνότανε αυτό, μία μικρή κατάρα. Ναι. Δεν νομίζω πάντως. Για μένα η εκπομπή, το Δέστε τους, πέρα από τη θεματολογία που την αναλύουμε και λέμε ήταν τα ρούχα, για μένα ήταν μια εκπομπή που είχε να κάνει με το σχόλιο. Ναι. Οπότε εμένα αυτό μου άρεσε στην εκπομπή αυτή. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα σχολιάσω. Μου άρεσε πάρα πολύ που μπορούσαμε να έχουμε αφορμές για να συζητάμε, να κάνουμε πλάκα, να πειράζουμε ένας τον άλλον. Οπότε δεν θεωρώ ότι. Εγώ, ας πούμε, δεν το σκέφτηκα ότι μέχρι εκεί ήταν για μένα, τώρα θέλω κάτι άλλο. Αν με ρωτήσει τι θα ήθελα να κάνω, θα σου πω δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Δεν αισθάνθηκα ότι μου τελείωσε αυτού του τύπου η εκπομπή και πάμε σε κάτι καινούριο. Απλά νομίζω, ρε παιδί μου, ότι και από τότε που ξεκίνησε, όπως τα έφερε η ζωή, είμαι σε καθημερινές εκπομπές, κάθε μέρα. Και επειδή το έχω δει το έργο, το έχω δει να μου συμβαίνει και εμένα με ανθρώπους που έβλεπα στην τηλεόραση, αλλά και με άλλους ανθρώπους, ότι κάποια στιγμή ο κόσμος γκώνει, πνίγεται, σου λέει φτάνει. Και από τη στιγμή που απλώθηκα και λίγο στο θέατρο, γιατί αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και κάνω και δουλειά μου στο θέατρο, δεν ήθελα ξαφνικά να είναι παντού, να είμαι παντού σαν τα φανάρια. Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ο κόσμος λέει φτάνει, δεν το λέει. Κάποια γιατί στιγμή έρχεται, παιδί μου, κάτι παθαίνει δεν και ο κόσμος, έχει και το δίκιο του. Νίκο μου, δεν το λέει. Δεν το λέει. Δηλαδή υπάρχουν εκπομπές που είναι 20 χρόνια ίδιες και 25 χρόνια ίδιες. Δηλαδή υπάρχουν. Μιλάμε τώρα για δύο ανθρώπους, έτσι.
Για δύο συγκεκριμένα όχι, μιλάμε. Υπάρχει τυπολογία εκπομπών που είναι συνέχεια ίδια. Εκτός από την Ελένη και τον Γιώργο τον Παπαδάκη που κάνουν. Και η Νικολούλη κάνει την ίδια και εκπομπή. Και, μπράβο. Και, δηλαδή υπάρχει, υπάρχουν δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που έχουν μείνει σταθερά σε συγκεκριμένες εκπομπές. Ναι, βέβαια. Αλλά το υπάρχει όμως. Πέραν των προσώπων. Πέραν. Υπάρχει και μια τυπολογία εκπομπών. Έτσι κι αλλιώς. Που μένει σταθερή. Δηλαδή τα πρωινά το πρωί. Δεν κάνουν κάτι, βρε παιδί μου, πολύ διαφορετικό από δεν αυτό να κάνεις διαφορετικό. Που κάνανε και πριν 15 χρόνια. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικό. Σίγουρα έχουν προσαρμόσει λίγο. Ναι, αλλά δεν μπορείς, είναι πολύ συγκεκριμένο. Όπως και το δέστε τους, την ώρα που έβγαινε ήταν συγκεκριμένο. Ναι. Άρα δεν γκώνει ο κόσμος, εκεί διαφωνώ τελικά. Γιατί και εγώ έχω αυτή την άποψη ότι ο κόσμος δεν μπορεί άλλο, αλλά μπορεί. Δεν είμαι σίγουρος, Τατιάνα. Γι' αυτό και το έκανα. Ήταν πραγματικά ένα κομμάτι που με σταμάτησε και λέω μισό λεπτό. Ας κάνω, δεν το έκανα το βήμα πίσω, τύπου έλα μου, ωραία, δεν τρέχει και τίποτα τώρα. Ειλικρινά όμως, δεν πιστεύω ότι αυτό το μυαλό κάποια στιγμή δεν άρχισε να σκυλοβαριέται, να σχολιάζει το παπούτσι της άλλης κάθε μέρα και να δίνει λαμέ. Δεν το βαρέθηκες. Αλήθεια, ήταν η πλάκα, ήταν ο καφές με την παρέα μου αυτό το πράγμα που έκανα στην εκπομπή. Σου λέω πολύ αλήθεια. Ήταν η πλάκα μου που έκανα με την παρέα μου. Πολιτικοποιημένος. Δεν έχω ψυχολογήσει σωστά. Όχι, όχι, μπορεί να μην έχει άδικο. Γιατί εγώ θα το είχα βαρεθεί. Μετά από 6 μήνες. Όχι, ρε παιδί, εσύ συγγνώμη όταν έκανες την εκπομπή την προηγούμενη που ήταν καθαρά κοινωνική. Ναι. Δεν βαριώσουν να έρχεται ο άλλος απέναντι και να σου δηλώνει ένα πρόβλημά του. Όχι, βαριώσουν. Δεν πνιγώσουν κάποια στιγμή ότι δεν μπορώ, Παναγία μου, δεν είμαστε και γιατροί, δεν παίρνω το πρόβλημα σπίτι. Υπήρχαν φορές που κουραζόμουν ψυχολογικά και ήθελα βαριώσει ένα καλεσμένο, ας πούμε, να κάνω μια συνέντευξη. Να κάνω κάτι πιο χαρούμενο, γιατί κάποια στιγμή κι εγώ. Ναι, αλλά δεν έλεγες δεν μπορώ να κάνω την εκπομπή αυτή. Η Χατζη Βασιλείου τι να πει, Βίκη. Παιδί μου, δεν το. Θα σου πω. Θέλω να πω και αυτήν. Δεν είναι εύκολο. Και αυτήν δεν είναι εύκολο, ρε παιδί μου, αυτά που αντιμετωπίζει. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Ναι, είναι εβδομαδία η Βίκη, δεν έχει ξέρει. Ναι, τις γράφει μαζεμένες. Γίνεται που έλει μια φορά το μήνα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ακριβώς. Γι' αυτό κλείνει τα πρώτα επεισόδια, στα άλλα σταματάει. Μετά σου το χυμάται. Έχω δει να γίνει γιατρός και η Βίκη. Εθίζεται. Ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω, ρε παιδί μου, ότι είναι ότι κάποια στιγμή λες, οκ, ωραία. Κάτι άλλο. Αλλά χωρίς να ξέρεις το άλλο, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Ή να σου πω, εσένα δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις, ωραία, θες να μου προτείνεις τι να κάνω. Α, δεν ξέρω, μην μιλάς τότε. Σωστό είναι αυτό. Αν δεν έχεις να μου προτείνεις κάτι, μην πετάς ότι έχω θέμα. Άντε βρες το μόνο σου. Αλλά στον ότι εγώ τρογόμουν, γιατί κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια θέματα, τι άλλο να κάνουμε διαφορετικό ναι, στην εκπομπή. Θα μπορούσατε να την αλλάξετε πάντως. Μα δεν αλλάζει, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, αλλάζαμε κάτι λίγα. Δεν μπορείς να πειράξεις κάτι που αγαπάει ο κόσμος και πηγαίνει. Μόλις το πείραζες, θέλανε το προηγούμενο. Αυτό θέλουν. Οπότε αυτό ξαναγυρίζεις. Ναι, έχουμε δύο μήνες αυτό, προσπαθείς όχι, και μετά θέλουν το λαμε τέλος. Άμα πας να κάνεις άλλο, όχι. Ο κόσμος αποφασίζει λίγο πώς μας θέλει, ούτως ή άλλως. Και έχει και το δικαίωμα στη λίγη ανάλυση, γιατί γι' αυτόν κάνουμε τη δουλειά αυτή που κάνουμε. Την κάνουμε για μας. Αν την κάναμε για μας, θα τραβούσαμε το κινητό μου και θα έστελνα στη μάνα μου το βιντεάκι. Άρα λοιπόν πρέπει να ακούσει και λίγο τον κόσμο. Εγώ λοιπόν φαντάστηκα. Ξέρεις τι μου σχολιάζουν το ακουστικό. Έτσι, έτσι λες εσύ και τον πόνο τώρα. Τι να κάνει, βρήκε ευκαιρία, άφησε έτσι. Να φύγει και ο τείχος. Ναι, οπότε σου λέω ότι σκέφτηκα έτσι ότι θα μπορούσα να κάνω μία μικρή παύση και να τσεκάρω και λίγο, να δω και τι έχει συμβεί. Να δω τι έχω κάνει και αυτά τα χρόνια, λίγο να σκεφτώ, λίγο να ηρεμήσω, να πέσουν λίγο οι ρυθμοί μου, γιατί η προηγούμενη χρονιά και με τον Νίκο Κλοκ και με το θέατρο. Τον Νίκο Κλοκ κακός που το σταμάτησες. Δεν ήταν κακός. Γιατί βρε πουλάκι μου, τον Νίκο Κλοκ πήγαινε μια χαρά. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει κανείς να κάνει δεν 35 για να. Στην Αμερική, κάτσε ρε Χριστιανή μου. Δεν πήγαινε. Δεν πήγαινε. Συγγνώμη, 20 άρια δεν έκανε τον Νίκο Κλοκ. Τι έκανε? 20 άρια. Κάποιες φορές ναι, αλλά έκανε και 11, έκανε και 12, έκανε και 14. Ναι, σε prime time, τι ώρα, 11, 10. 10 μισή βγαίναμε. Ωραία. Δηλαδή, απλά τα σύρια μεγάλη. Ναι, συγγνώμη, επιτυχία. Όταν βγαίνει σε prime time και πας να κάνεις μια συνέντευξη, κάποια πρόσωπα θα κάνουν 20, κάποια 25, κάποια 11. Να είναι καλά, τα πρόσωπα κάναν όλα νούμερα. Τα προηγούμενα που έκανα μόνος μου δεν έκαναν, οπότε έχει αυτό καταλάβει το πρόβλημα. Αν ήταν θέμα προσώπων. Κοίταξε. Προφανώς εσύ, δεν ξέρω, εσύ το κανάλι είχε μια υπερπροσδοκία, γιατί. Τα νούμερα στην τηλεόραση και ειδικά απέναντι στις δυνατές σειρές, να βγει ένας άνθρωπος και να παίρνει μια συνέντευξη, δεν γίνεται. Αυτό τι νούμερα άλλο να κάνει. Απλά θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι είχαμε όλοι μια υπερζόριξη. Εγώ θεωρώ αρχικά ότι το κανάλι μου είπε κάνε τον Νίκο Κλοκ, αλλά το πίσω κείμενο ήταν μας έχεις φάει τη ζωή, θες να κάνεις βραδινό τόσα χρόνια. Θέλουμε να κάνεις το δέστε τους, θα το κάνεις, κάνε και αυτό άντε, άντε, για να φύγεις και από πάνω μας με την κρίνια σου. Αγάπη μου, αν έπαιζε αυτό μετά τις 12 μετά, που παίζουν αυτές οι εκπομπές με πρόσωπα κλπ. Πώς έπαιζε ο Κωστόπουλος μετά τις 12 και αυτά. Είναι άλλο το κοινό. Το ξέρω, και θα έκανε τόσο και άλλα νούμερα. Την ήθελα τόσο αργά, αλλά έτσι κι αλλιώς θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που έβλεπα ότι
δεν υπήρχε το αποτέλεσμα που έπρεπε. Η κούραση ήταν κάτι το αδιανόητο, σχεδόν φοβιστικό. Όταν τους είπα μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να την πάμε πιο αργά αρχικά την εκπομπή, ναι. Γιατί ήταν πολύ μαύρο για 10.30. Ήταν ένα μαύρο πράγμα. Εμένα μου άρεσε πολύ σαν αισθητική, αλλά ήταν ένα μαύρο πράγμα. Δεν ήταν, ήταν για πιο αργά, ρε παιδί μου. Αγάπη μου, εννοείται ότι είναι για πιο αργά αυτή η εκπομπή. Ε, δηλαδή, είναι δυνατόν να παίζει απέναντι, ας πούμε, το. Πες το τώρα, το Παρτάλι. Σου λέω τώρα σειρές έτσι. Ή η Εθνική Ελλάδος ή κάτι. Και να κάτσει ο άλλος να δει συνέντευξη. Όχι, όχι. Θα χαλαρώσει να δει τη συνέντευξη μετά τις 12 το βράδυ. Έτσι έχει μάθει στην Ελλάδα δηλαδή. Δεν είμαστε εδώ Αμερική. Ναι, το γνωρίζω εγώ. Που έχει 500 κανάλι. Πρόσωπα, ας πούμε, το Hollywood να σου έρθουν και είναι star παγκοσμίου βεληνέκου. Ναι, άντε να το βάλεις σε prime time. Εδώ πέρα δεν υπάρχει. Θα φέρεις 5-10 πρόσωπα. Για άντε, για μετά. Πόσους να φέρεις. Και γενικά πηγαίνουν και παντού οι άνθρωποι όλοι με συνεντεύξεις. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και συζητήσαμε και τους λέω: μπορούμε να κάνουμε κάποιες διορθωτικές. Εγώ όλο προσπαθώ με την ομάδα ό,τι μπορούμε να φτιάχνουμε μέσα. Ναι. Να βελτιώνουμε ό,τι μπορούμε. Μου λένε: δεν υπάρχει κάποια άλλη ώρα να το βάλουμε. Και λέω: θα παρακαλέσω να σταματήσει γιατί. Α, και αυτό εσύ παρακάλεσε να σταματήσει. Ναι, γιατί τα κάνω όλα αυτά. Μπράβο σου, πάμε σε διαφημίσεις. Άντε με το καλό. Αδώρο, ναι. Εντάξει, απλά να δείξουμε το υπερθέαμα και τα τηλέφωνα. Αν γίνεται, να μην τρέχω στην άλλη γωνιά του στούντιο, αν μου επιτρέπετε. Ωραία. 10.000 ευρώ μετρητά. Η μόνη εκπομπή στην τηλεόραση που αυτή την περίοδο ο Λιάγκας δίνει αυτοκίνητο. Α, εντάξει, ναι. Η μόνη εκπομπή στην τηλεόραση που δίνει βαλίτσα με μετρητά αυτή την μπράβο, περίοδο. Σας. Έτσι. Και. Το υπερθέαμα από τη Βίκο, εκεί πέρα τραπεζαρίες, πορσελάνες, πιάτα, έπιπλα, χαμός. Καλή επιτυχία. Τώρα, ειλικρινά, το παρεάκι, το τηλεοπτικό που κάνουμε εμείς, πώς να κάνεις με κάποιον άλλον, να σχολιάζεις αυτό. Σχολιάσαμε αρκετά στο διαλυματάκι, μπράβο μας. Γρήγορα. Τα πάντα είπαμε. Όλα γίνανε. Μόλις, πάντως οι τηλεόρασεις είναι παρέες. Μόλις διαλύθηκε το παρεάκι του δέστε τους, δεν είναι παρέες. Ευδοκίμησε. Α, δεν ευδοκίμησε. Κάτσε τώρα να είμαι προσεκτική. Κάτσε, Χριστιανή. Κάτσε κι εγώ, η Χριστιανή, να το έκανε το σωστά. Περίμενε. Πες το σωστά. Ακόμα επειδή είναι νωρίς, δεν είχε την ίδια επιτυχία η διάδοχη κατάσταση δικιά σας. Δεν είναι δεν έχει χτίσει ακόμα. Δεν είναι εύκολο και το δέστε του. Στην τρίτη χρονιά πήρε τα πάνω του. Δεν πήρε την πρώτη. Ναι, την πρώτη χρονιά. Μια χαρά ήμουν την πρώτη χρονιά. Ανακαθείς, μωρέ. Την πρώτη χρονιά λοιπόν είσαι μια χαρά. Μια χαρά. Τη δεύτερη. Σιγά σιγά. Εκεί προς το τέλος άρχισα και ζορίζομαι. Την τρίτη. Την τρίτη, σε άρμα, τρίτη μου είχατε αλλάξει τα φώτα. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Μα και εμείς χτυπήσαμε το δικό ναι. σου σοβαρό κομμάτι με πλάκα. Με γέλιο και πλάκα, ναι. Όμως. Μόνο η κόντρα μπορεί να χτυπήσει κάτι τέτοιο. Αυτό νομίζω εγώ ότι. Μόνο με την κόντρα. Δηλαδή, αν κάτι είναι πολύ πετυχημένο στα πολύ σοβαρά του, στα πολύ κοινωνικά του, στο. Δεν πας να κάνεις το ίδιο. Το ίδιο. Όχι. Θα κάνεις το ανάποδο, οπότε να πιάσεις αυτούς που δεν θέλουν αυτό. Γι' αυτό και εγώ το άλλαξα λίγο, είδες. Το άλλαξες λίγο, είδα. Λίγο, λέτε. Εντάξει. Το γυρίσαμε. Στήριξε. Η άλλη τη γωνία. Ναι, ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Είναι το αυθόρμητο κοινό στη γωνία. Ήταν πολύ ωραία, γιατί ήταν και λίγο πιο πριν. Κάπως καταλαβαίνεις ότι τώρα θα πει για χειροκρότημα. Κοίταξε, εμένα με κνευρίζεις πάρα πολύ. Γιατί. Γιατί πραγματικά, θα σου το πω όπως ακουστεί τώρα, με πολύ καλή διάθεση. Ναι, ναι. Είσαι πάρα πολύ κλόουν. Ναι. Και αυτό δεν μας έχεις κάνει τη χαρά και την τιμή να το απολαύσουμε. Αλλά είσαι πραγματικά. Ακούγονται λάθος οι λέξεις μου. Είσαι πολύ αστεία, ενώ τσαλακώνεσαι κάτι που δεν φαίνεται καθόλου, γιατί γενικά έχεις την εικόνα ότι είμαι πολύ σωστή και τα λοιπά, σύζυγος Ευαγγελάτου, είμαστε αυτό. Αλλά ουσιαστικά είσαι για γέλιο, για να κάνεις τη χαζομάρα και όλα αυτά. Και είναι λάθος που δεν το έχουμε παιδί δει. Παιδί μου, το έβγαλα εγώ αυτό Σεπτέμβρη με Ιανουάριο. Μα δεν το θέλανε. Μα δεν μου το έβγαλες προηγούμενο μα Σεπτέμβρη. Μα δεν το θέλανε, βρε πουλάκι μου. Δεν θέλανε. Δεν θέλανε. Εγώ πέρναγα καταπληκτικά. Καταρχήν, ποιος παίρνει συνέντευξη από ποιον. Τώρα γίνεται λίγο ταυτόχρονο.
Εντάξει τώρα, και εγώ καιρό έχω να βγω. Come back. Παίρνει συνέντευξη. Ναι, ναι, τον Νίκο Κλόπ θα σου έπαιρνε, οπότε γι' αυτό. Λοιπόν. Νομίζω ότι πρέπει αυτό κάποια στιγμή να το βάλει πολύ καλά στο μυαλό σου για να μπορέσει να το βάλει και στο δικό μα το μυαλό που βλέπουμε. Είναι λάθο. Αλήθεια στο λέω ότι είναι λάθο. Είναι μια πολύ ωραία πλευρά σου αυτή. Το κλονάκι. Το λατρεύω γιατί αυτά κάνω σε σύσκεψη. Κάθε απόγευμα αυτά κάνουμε. Ναι, αλλά μετά. Είμαι πιο κλόν, πεθαίνει και το. Νομίζω επίσης κορδάω ότι είναι κλόουν. Και το λέω τώρα κι εγώ για μένα ή όχι. Γενικά υπάρχουν πολλοί κλόουν στην τηλεόραση, μην μαλώνετε. Είμαστε οκ. Okay. Όχι, τι? Νομίζω ότι το είπε η Κυφέ για τον εαυτό της και πού να χωρέσουμε τόσοι κλόουν. Όχι, όχι, το πάρτι είναι μεγάλο της τηλεόρασης. Τώρα είναι πολύ κλόουν. Αχ, ατάκα μου, έτσι. Λατρεμένη. Κοίτα, έτσι είναι πάντως νομίζω. Δεν κάνεις του χρόνου. Του χρόνου τι θα κάνω. Ναι. Έχει συμβόλαιο με τον Αντένα. Έχω ένα συμβόλαιο. Όχι, είναι γεγονό. Όχι, λίγοι. Γιατί υπάρχουν και άλλα κανάλια που μπορεί να ενδιαφέρονται, λέω. Πέρα από τον Αντένα. Γενικώς, ναι, είμαι βέβαια. Το συμβόλαιο που ενδιαφέρουν πια. BBC, CBD, Baba Dead, ήταν με τον Αντένα μια ατυχής χρονιά αυτή για σένα, έτσι. Γιατί? Γιατί ματαιώθηκε η μια παραγωγή που είχες. Έχετε ωραία, παιδιά, εγώ θα χρεωθώ και το Your Face on Familia. Πουλάκι μου, όταν λέω ατυχής, όχι. Πλάκα κάνω. Yeah. Απλά ήταν πολύ πλακαλέω στο Λάτσιο Γουράκι να σα κάνω ποδαρικό του χρόνου. Θυμήστε μου να έρθω. 12 και 1. Ναι, δεν θα γίνει φέτο. Ήθελα. Ήτανε μία χρονιά ζορισμένη τέλος πάντων. Και έκανες ανάσταση χρονιά. Τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ήτανε πολύ άσχημη χρονιά τώρα, περίμενε, γιατί ο κόσμος έχει τα προβλήματα. Ναι. Αφού έχεις λύσει τα βασικά σου, λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι έχουμε καταφέρει, καλός κακός, να λύσουμε τα βασικά, που σημαίνει διαβίωση και επιβίωση. Διαβίωση υπάρχει, την είπα για να ακούσω τη φωνή μου. Ποιος ξέρει, επιβίωση. Υπάρχει, ας υπάρχουν και τα δύο. Ωραία, επιβίωση, ναι. Λοιπόν. Άμα έχεις λύσει το βασικό σου αυτό, μετά αρχίζει. Σε πονάει το γόνατο, σε τρώει το αυτό, το εκείνο. Ναι. Οπότε θα μιλήσω εγώ για τα ψυχολογικά, ενώ ήταν μια χρονιά που ψυχολογικά με πήγε λίγο πίσω, γιατί παραπανήσιος χρόνος από ό,τι υπολόγιζα μου ήρθε στα χέρια μου. Έκατσα παραπάνω από ό,τι είχα υπολογίσει να καθίσω. Και δεν μπόρεσα να τον εκμεταλλευτώ όπως θα έπρεπε. Αυτό εννοώ, ζορίστηκα. Ναι, κατάλαβα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή στο σύριαλ πέρασα στα γυρίσματα πάρα πολύ ωραία. Πέρασα πολύ, γέλασα πολύ ωραία, ήμουνα πολύ ευτυχισμένος που υπήρχα ως ηθοποιός κάπως, σαν την ιδιότητα αυτή. Οπότε ήταν τέλειο. Η απόφασή μου να μην κάνω καθόλου τηλεόραση φέτος, που δεν ήταν μόνο απόφασή μου, θέλω να σου πω την αλήθεια, ήταν και οι συγκυρίες. Δεν μου ήρθαν και 97 εκατομμύρια προτάσεις και έλεγα όχι, 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 όχι. Έγιναν κάποιες σουβέντες, αλλά αποφάσισα να μην κάνω. Mm. Ήταν σωστή για μένα, αυτό θεωρώ εγώ, ότι ήταν σωστή αυτή η απόφαση. Απλά ζορίστηκα ψυχολογικά. Αυτό. Mm. Αλλά με την παράσταση. Πήρα τα πάνω μου. Ναι, γιατί εντάξει, η παράσταση και το θέατρο είναι δημιουργία. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό το οποίο σε κάνει εσένα να νιώθεις μέσα σου καλά, είναι αυτό. Είναι η δουλειά, δυστυχώς. Δυστυχότατα. Εντάξει. Δεν μου λες. Θα πας να κάνεις πρωινό με τη Φέη, κάνετε πλάκα. Ποιος? Εσύ, του χρόνου. Όχι. Γιατί κάτσαν κάτι να λένε και τι θα γίνει και δεν θα, θα είναι, δεν θα είναι ο Λιάγκας μαζί της του χρόνου. Τα ξέρεις αυτά που ακούγονται. Κάτι χθες που ήμουν εκεί πέρα μπροστά με τη Φέη, κάτι λέγανε, τα παιδιά ρωτούσανε. Ναι. Όχι, εγώ δεν ξέρω κάτι. Θα έκανες εσύ πρωινό. Αν θα έκανα πρωινό. Ναι. Θα σου πω αυτό που απάντησα και ψέ. Ότι δεν είμαι σε θέση να κλείνω ζώνες. Δεν θα κάνω αυτό, δεν θα κάνω εκείνο, δεν θα κάνω το άλλο, δεν θα κάνω το παράλληλο. Ναι. Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς τι θα ήθελα, δεν ξέρω. Αν ο Λιάγκας έκανε κάτι άλλο, ή θα πήγαινες να κάνεις, δηλαδή θα το άφηνε, θα πήγαινες να κάνεις το πρωινό. Δεν ξέρω. Αν ο Λιάγκας έμενε εκεί, θα πήγαινες. Στάνταρ. Ναι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή να είσαι στην παρέα του πρωινού. Οπωσδήποτε, ναι. Γιατί να το κάνω αυτό, εσύ θα πήγαινες. Όχι, όχι, γι' αυτό απορώ. Γιατί με ρωτάς εμένα, Χριστιανούλα μου. Μα είναι τρελή η κυρία. Γιατί. Μα είναι δυνατόν. Άκουτε και με το ρωτάει και με τύπου το ύφος, τύπου τη μισό λεπτό γιατί στέλνω μήνυμα στο Λάτσιο. Γιάννη, είμαι στο χέρι για τον χρόνο. Όχι, δεν. Κάτσε τώρα για να μην γίνουν και παρεξηγήσει. Αφού κάνετε πλάκα με τη Φέη, δεν κάνετε. Κάναμε πλάκα με τη Φέη, γιατί η Φέη κάνει συνέχεια πλάκα και γιατί γενικά τώρα τελευταίο καιρό κάνουν λίγο πλάκα με τα συμβόλαια. Θα είναι, δεν θα είναι του χρόνου μαζί. Είναι δικό του το κομμάτι. Κάθε Μάη, χρόνια τώρα. Είμαι τώρα ο δικό μου Μάη. Παίζει το δικό μου το όνομα. Εγώ παίζω κάθε καλοκαίρι με τη Ζέτα για το πρωινό του Μέγκα ούτω ή άλλω. Με τη Ζέτα θα κάνετε ποτέ εκπομπή. Κάποια στιγμή θα θέλαμε, νομίζω. Αλλά δεν ξέρω. Έλα, τι εκπομπή θα κάνατε. Έλα και πες μου, άμα βρεις το concept, στείλ το μου μήνυμα. Να σου πω, η Ζέτα έχει χιούμορ, είναι στο στυλ το δικό σου. Ναι, έχει πολύ. Τέτοιο. Γιατί δεν το έχει βγάλει ούτε αυτή. Στο, στο Just νομίζω ήταν, έβγαλε αρκετά κομμάτια. Όχι, όχι, της. Βγαίνει πολύ σοβαρή και η Ζέτα πάντα. Όχι, ρε, στο Just ήταν πιο πολύ. Δεν την έχω δει να κάνει. Στο Dancing, στα πρώτα Dancing ήταν όντως πιο μετρημένη και μαζεμένη. Όσο περνούσε το Dancing, χαλάρωνε. Ναι. Στο Just νομίζω ήταν
αρκετό κομμάτι από το χιούμορ της και αυτό που ξέρουμε εμείς που κάνουμε παρέα. Πολύ. Είναι κλόουν επίσης. Αλήθεια. Και αυτή στο παιδικό πάρτι. Πολύ κλόουν. Πολύ, πολύ βέβαια. Πολύ και πολύ ωραία τύπησα. Θα μπορούσατε να κάνετε πολύ ωραία πράγματα λοιπόν. Φαντάζομαι κι εγώ έχουμε αρκετές αντιλήψεις. Δηλαδή, αν ερχόταν ένα κανάλι τώρα και σου έλεγε. Νίκο. Κανάλι. Είμαι το κανάλι εγώ. Χάρηκα κανάλι. Με το Star. Τι θα ήθελες να κάνεις, ιδανικά, τη στιγμή. Με ποιον θα ήθελες να κάνεις εκπομπή. Δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε καμία από τις ερωτήσεις αυτές. Δεν είμαι σε αυτή τη φάση στο μυαλό μου. Θα ήθελα να μου πούνε έχουμε σκεφτεί αυτό με αυτό και αυτό και αυτό. Και να πω, ωραία, τώρα αυτό μπορώ πάνω σε κάτι να σκεφτώ, θα ήθελα. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Θα ήθελα να συνεργαστώ δηλαδή με αρκετό κόσμο. Γιατί γελάει το κανάλι. Γιατί λέει. Τι λένε. Με τον Γρηγόρη τα έκανε. Με τον Γρηγόρη είναι αυτή. Αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση να την απαντήσω. Φυσικά και θα έκανα με τον Γρηγόρη έτσι για να σκάσει όλο ο κόσμο. Να σου πω κάτι, δεν θα θέλει γελάει αλήθεια. Το κοντρόλ απαντάει φυσικά και δεν το πιστεύουμε. Να σας πω κάτι, κοντρόλ, believe me, it's true. Αλήθεια, δεν θα είχα πρόβλημα, γιατί, κοίταξε να δεις. Γιατί με τον Γρηγόρη, πέρα από την αρχή που μέχρι να βρούμε λίγο τα γράσα μας, στο πρωινό που είχαμε κάνει τότε, μας πήρε λίγο χρόνο η αλήθεια είναι. Κόντεψα να τρελαθώ. Γλύφεται στις κάμερες, έχει κραγιόν, τι τις λένε. Μα μιλάω. Άκου να δεις τι έπαθα. Ανοίγω την καρδιά μου και βλέπω την καρδιά μου να είναι έτσι. Τώρα γιατί... θα σου πω γιατί έκανα έτσι. Πες. Μου λέει Τατιάνα, κάνε έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχω κραγιόν στα χείλια μου. Κάνω εγώ λίγο πόνο έτσι. Και τι εννοούσε αυτή. Ότι έχει μεγαλώσει η μύτη σου και θα με χτυπήσει. Ω, τι ωραίο χιούμορ. Μπράβο και έχω την κυρία Πέτρη. Μα έτσι, συγγνώμη παιδιά. Ανοίγω, δεν θα είχα πρόβλημα να κάνω με τον Γρηγόρη και δίπλα τσόντα. Αλήθεια. Εντάξει, είναι τρελή. Εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν θα είχα πρόβλημα καθόλου. Ούτε αυτό θα έχει νομίζω. Τα βρήκαμε ενώ δηλαδή μετά. Όχι, βρήκαμε το κόνσεπτ. Δεν θα ήθελα να κάνει εκπομπή με τον Γρηγόρη. Γιατί, Χριστιανίδη. Δεν θα ήθελα. Γιατί μια χαρά. Όχι. Άστο να ωραίο είναι. Όχι. Εντάξει, δεν θα κάνω. Όχι. Να πω. Όχι, είσαι πολύ έντονη προσωπικότητα για να κάνει εκπομπή με τον Γρηγόρη. Άμα είναι έτσι, θα κάτσω μόνο μου σε ένα σανσέρ και με μια κάμερα και να λέω τα δικά όχι. μου. Εσύ τι. Πρέπει να κάνει εκπομπή, αλλά. Πώς να σου πω, να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να σε συμπληρώνουν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη προσωπική τώρα, συγγνώμη. Ναι, όχι, αυτή μπορώ και εγώ να συμπληρώσω, μην νομίζεις. Και εγώ καπακώνω. Μπορείς να συμπληρώσεις κάτι διαφορετικό από σένα. Πολύ ναι, διαφορετικό. Ναι, αυτό έχει και ενδιαφέρον, δηλαδή εγώ... Δηλαδή με τη Ζέτα θα σας έβλεπα, με τον Γρηγόρη δεν θα σας έβλεπα. Κακός. Αλήθεια σου λέω. Έχω την αίσθηση ότι κακός. Θες να έχεις την τύχη της Μπεκατόρου. Η τύχη της Μπεκατόρου άνοιξε, της Μαρούλας είναι. Your face πρωινά, μια χαρά τα πήγε η κοπέλα. Έκανε την υπομονή της και της ήρθαν 28 εκπομπές. Ωραιότατα. Για όλους έχει ο Θεός. Και ο Αντένα τελικά. Ναι, δεν έχει να κάνει. Κοίταξε, τι φέικο είναι όλο αυτό. Αντιμετωπίζω λίγο τις εκπομπές σαν θειάσου, σαν παραστάσεις. Τύχη της Μαρούλας, θεϊκό. 100 εκπομπές πήρε, σωστό είναι αυτό. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι τις αντιμετωπίζω πολύ σαν θείασο τις εκπομπές. Το δέστε τους ήταν κανονικά για περιοδία θείασος. Υπήρχε ο Γιώργος που ήταν ο ανιψιός, πάντα καλός, όλα καλά. Υπήρχε η θεία από την Αμερική, Κατερίνα Γκρινόγιου. Υπήρχε δίπλα η χωρισμένη σύζυγός μου με 20 παιδιά, η Μαρία Ηλιάκη. Ήταν πια λίγο σαν σύριαλο κόσμος, νομίζω, τον παρακολουθούσε. Δηλαδή είχε φύγει λίγο από το κομμάτι αυτό και ήταν λίγο σαν σύριαλ οι χαρακτήρες τι συμβαίνει μεταξύ τους. Και νομίζω ότι είναι ωραίο να υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι για να γίνεται ένα σύνολο. Σαν παράσταση. Οπότε θεωρώ ότι ο ρόλος του Γρηγόρη είναι ένας πολύ ενδιαφέρον ρόλος. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έτσι να κάνεις το δαχτυλάκι σου. Κακός ναι. που έχεις δεύτερη χρονιά συμβόλαιο με τον Αντένα. Δεν έχω δεύτερη, έχω μία. Τελειώνει τον Αύγουστο, λέμε. Α, τέλεια. Το έτσι κάνω, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα τόση ώρα. Κάτσε, κάτσε. Απρίλιο έχουμε ακόμα πουλάκι. Περίμενε, το Μάη γίνονται ψηφοφορίε. Άμα κουνήσω και τα δύο. Δεν όχι. χρειάζεται να κουνήσω τα δύο, ούτε καν το ένα, γιατί η τηλεόραση πεθαίνει για πρόσωπα, σαν και σένα. Και για πλάκα. Α, λοιπόν, άμα θες εσύ, βέβαια. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε όμως ένα βίντεο, διότι εκτός από όλα αυτά που θέλουμε εμείς να συζητήσουμε, να δούμε και τι ευχαριστεί τον ίδιο τον Νίκο. Ήσυχα, ήσυχα. Μα τι ροτβάιλερ είσαι εσύ. Τι δόντια είναι αυτά, ήσυχα. Κάτω, κάτω, κάτω. Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο κύριος... Είναι ο κύριος Παπαπαπαπουλάκης. Δεν σε έχει εκπαιδεύσει. Ο κύριος Παπαπαπουλάκης. Παπαπαναγιωτοπουλάκης.
ένας συγγραφέας, άνθρωπος ηθικής, ο οποίος τηλεφωνεί στον ιδιοκτήτη του απέναντι διαμερίσματος και τον ενημερώνει πως η ενοικιάστριά του είναι πόρνη. Εκείνος τη διώχνει και η Άννα, μη έχοντας που να πάει, εγκαθίσταται στο σπίτι του κυρίου. Παπαναγιωτό. Ο. Το παπά το θυμόμουν. Δεν ξέρει κανείς που ξέρω. Άρα δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Στην avant-première του ομώνυμου θεατρικού έργου που έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο Νίκος Μουτσινάς με τη Μαρία Σολομού, παραβρέθηκαν πολύ επώνυμοι φίλοι του. Κάποια στιγμή συγκινήθηκα κιόλας. Μου άρεσε πάρα πολύ η παράσταση. Συγκινήθηκες, Φέη? Συγκινήθηκα όταν είδα δύο τελείως διαφορετικούς ανθρώπους να συναντιούνται και να τους ενώνει κάτι το οποίο σίγουρα δεν ήταν σαρκικό. Ήταν πάρα πολύ παιδικό, πολύ αυθόρμητο, αφιλτράριστο, έρωτας. Χαλάρωσα την Ελλάδα. Αλήθεια, θα σας το πω πολύ ειλικρινά, ψιλοβλαστήμαγα, διότι είχα να πάω κάπου είχα να βγω με κάποιον και όταν μου είπαν χτες είναι η παράσταση η πρώτη αυτή η avant premiere, λέω πάρα δεν θα μου κάτσει ποτέ αυτό το ραντεβού, κάποιος πάντα θα παρεμβαίνει. Και ήρθα λίγο, ξέρετε, μετά έγιναν και τα επεισόδια στο κέντρο. Λέω τώρα δεν θα πάω και είναι αυτό που έρχεσαι και λες δεν μπορεί, το κάνω υπό υποχρέωση. Και παιδιά ήταν πάρα πολύ ωραία γέλ, ήταν γλυκιά, ήταν πολύ γυναικεία παράσταση, δηλαδή νομίζω ότι είναι για γυναίκες ό,τι πρέπει, πολύ ευχάριστη. Κάθε φορά που βλέπω τον Νίκο σε παράσταση τα ίδια λέω, πραγματικά συγκινούμε γιατί είναι και πολλά τα χρόνια, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά ήταν ο καλύτερος Νίκος που έχω δει ποτέ. Επίσης πέφτουν πάρα πολλά φιλιά, το καταγγέλλω αυτό με τη Σολομού. Πολύ. Τέσσερις φορές κάνουν την γνωστή πράξη. Πώς σας φάνηκε ο Νίκος στις πιο αισθησιακές σκηνές? Εντάξει, εγώ το ξέρω. Τα ξέρω αυτά. Τα έχουμε κάνει και μαζί, οπότε δεν. Μου είπε ο Μουτσινάς, να ξέρετε και αυτό, ότι να μην κάνω περίεργες δηλώσεις για να μην του κλέψω τη δόξα, ότι είναι η μέρα του σήμερα. Η Βασιλική Ανδρούτσου γνώρισε τον Νίκο Μουτσινά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, αποκαλύπτει κρυφές πτυχές του χαρακτήρα του, ενώ όπως παραδέχεται στις τρίχες, τον χτυπούσε λόγω ρόλου και κάποιες φορές ξέφευγε λιγάκι. Ευτυχώς δεν έχω πάρει την κόμωσή του, όπως βλέπετε. Τα δικά μου είναι πάρα πολύ μακριά. Και γλίτωσες και στις τρίχες από εκείνον για να σε περιποιηθείς. Τι έκανα? Γλίτωσες και στις τρίχες για να σε περιποιηθείς στα μαλλιά. Εγώ ούτως ή άλλως δεν μ' άγγιζε κανένα στις τρίχες. Όπως έχετε, αν έχετε δει κάποιο επεισόδιο, δεν τολμάει άνθρωπος να πλησιάσει, όπως καταλαβαίνετε. Πληρωνόμουν και έδινα ξύλο. Δεν θα τον έδερνα ποτέ. Ξέφυγε καμία πάνω στην πρόβα? Ναι, ξέφυγε. Δυστυχώς ξέφυγε γιατί έχω και λίγο βαρύ χέρι. Για πλησίασε λίγο. Έλα λίγο. Αχ, γιατί τώρα πάλι? Έτσι και σε ξανακούσω να με πεις τρελή, χωρίζουμε στο λέω. Εγώ τον προτιμάω στο ρόλο του ηθοποιού και δημιουργού που είναι και γράφει και σκηνοθετεί ο Νίκος. Διότι αυτό είναι και το βασικό του επάγγελμα. Τώρα από εκεί και πέρα ο Νίκος είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος και μπορεί να τα καταφέρει σε οτιδήποτε καταπιαστεί. Και το έχει αποδείξει κιόλας, γιατί και σαν παρουσιαστή θα έχει καταφέρει καταπληκτικά. Σε ενδεχόμενη εκπομπή που θα κάνει στο μέλλον, στην τηλεόραση, σε μια ενδεχόμενη πρότασή του να συνεργαστείτε, θα το κοίταζες? Με τον Νίκο άνετα έχω σκεφτεί, το έχω σκεφτεί αυτό, εκτός από θέατρο και τηλεόραση, έχω σκεφτεί εκπομπή στο ραδιόφωνο. Αγάπη, μην πίνεις άλλο, σκέψου το μωρό. Άντρας με περίσσεμα στο λέγιν και απελπιστικό έλλειμμα στο πράτην, τον Μπεκί παρακαλώ. Πάντως, παιδιά. Γιατί διάλεξες αυτό το έργο? Το έργο με διάλεξε. Δεν το διάλεξα. Μου το προτείνανε. Α. Μου λένε για διάβασε αυτό, γιατί λέγαμε κάτι με τη Μαρία, τι να κάνουμε. Και εγώ δεν είχαμε γράψει με την Τζέννη καμιά 500 να τα έχουμε στη γωνία, αλλά πρέπει να πάρουμε το 14. Με τη Διαγούπη. Με τη Διαγούπη. Οπότε και δεν ξέραμε τι. Πολύ αυτή τη Διαγούπη. Είναι υπέροχη. Είναι πολύ καλό παιδί. Πολύ ωραίο τύπο. Πολύ καλό παιδί. Πολύ σκεπτόμενη. Πολύ λοιπόν... ωραία τύπησα. Είναι τύπησα. Και φυσικά κλαίω από τα γέλια εγώ με την Τζέννη. Δεν έχω περάσει. δεν έχω λόγια. δεν έχω λόγια. Ωραία, και πολύ. Έτσι λοιπόν το έργο μας το δώσανε, το διάβασα. Ήταν ένα έργο το οποίο ήταν πολύ παλιό. Και λέω εντάξει, να το φέρω στο σήμερα, να φτιάξουμε και κάποια πράγματα, να το τσιμπήσουμε και λίγο στο αστείο του και όλα αυτά. Και με τη βοήθεια της υπέροχης Μαρίας μου, της Σολομού, κάναμε αυτή την παράσταση. Πολύ χαρούμενος.
Ναι, αλλά γιατί είπες ναι σε αυτό το έργο. Το διάβασες, είναι παλιό έργο. Ήθελε τη διασκευή. Κοίταξε, του, ήθελε τα, ναι, το ναι, άρισμά του. Ναι, γιατί. Γιατί, γιατί επειδή η χρονιά μου ήταν αυτή η συγκεκριμένη χρονιά, έχει να κάνει πάρα πολύ με το συνέστημα και το ψυχολογικό και όλα αυτά. Είναι ένα έργο που κατά βάση είναι πολύ συναισθηματικό, ενώ έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι νιώθουν οι άνθρωποι, με την αγάπη, με τον έρωτα. Δεν είναι δηλαδή μόνο αστείο, είναι πολύ αστείο. Αλλά έχει και αυτές τις πολύ ωραίες στιγμές που προφανώς ήμουν εγώ σε φάση να τις αντιληφθώ τώρα. Mm. Οπότε τις είδα λίγο πιο κοντά μου. Δηλαδή πέρσι μπορεί να μην το έκανα αυτό το έργο, να έλεγα όχι, όχι. Οπότε φέτος μάλλον ήταν η ώρα του. Τι στιγμές δηλαδή, πες μας λίγο την υπόθεση του έργου. Κοίταξε, η υπόθεση είναι η εξής. Εγώ είμαι, κάνω τον Κωνσταντίνο Πάπα Παναγιωτοπουλάκη. Η Μαρία κάνει την Άννα. Εγώ μένω σε ένα διαμέρισμα, βλέπω στο επένδυο διαμέρισμα ότι υπάρχει αυτή η πόρνη. Παίρνω τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη, είμαι πάρα πολύ της ηθικής, είμαι και λίγο στη μελαγχολία μου, δεν είμαι και πολύ καλά στα ψυχολογικά μου. Κλειστός πολύ άνθρωπος, παίρνω, του λέω συμβαίνει στο διαμέρισμά σου αυτό, αυτός τα παίρνει, τη διώχνει και αυτή έρχεται, μου χτυπάει την πόρτα 2 ώρα τα ξημερώματα και μου λέει δεν έχω που να πάω, θα μείνω εδώ, τέλος. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ουσιαστικά μια ιστορία αγάπης που ούτε ο ένας το πιστεύει, ούτε η άλλη το πιστεύει. Δηλαδή ποτέ δεν πήγαινε αυτή η κοπέλα με αυτόν, ούτε αυτός με μια πόρνη, ποτέ, δεν το διανοούν. Οπότε γίνεται, υπάρχει όλη αυτή η ιστορία αγάπης, ουσιαστικά είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι που θέλουν πάρα πολύ να αγαπηθούν και αυτό όλο συμβαίνει μέσα από πολύ ωραίες σκηνές και μια πολύ ωραία ιστορία. Και υπάρχει και μια ανατροπή στο τέλος, είναι δηλαδή, ανατροπή δεν μπορώ να την πω. Πήγες να τα ξεράσεις όλα μου, Τσινά. Ακόμη και για την παράστασή σου. Ναι, ναι, στο τσάξο, όχι, μην το πεις, ωραία. Ναι, αυτό. Με τη Μαρία πώς έχετε δέσει έτσι, γιατί μου λες, θέλαμε με τη Μαρία να κάνουμε κάτι μαζί. Πώς σας προέκυψε με τη Μαρία. Κοίταξε να δεις, με τη Μαρία, ήμασταν στη σχολή μαζί και κάναμε κάποια παρέα. Δεν ήμασταν ποτέ κολλητοί. Α, μαζί είσαστε σε ποια σχολή είσαστε. Στον Ίασμο. Ήταν ένα έτος μεγαλύτερη. Είναι εδώ, Αθήνα. Αθήνα, του Διαμαντόπουλου, η σχολή. Α, του Διαμαντόπουλου. Αυτή ναι. Τελειώσαμε και οι δύο, ήταν ένα έτος μεγαλύτερη. Ήμασταν όμως εκείνη η παρέα, αλλά δεν ήμασταν ποτέ κολλητοί. Και μετά από χρόνια πια, όταν έκανα εγώ την Ελίζα με την Τζέννη, το ψέκασα την Ελίζα, την πήρα τηλέφωνο. Και έτσι συνεργαστήκαμε την πρώτη φορά και μετά ήρθαν και τα βαφτίσια. Και τώρα ήρθε αυτό. Την εκτιμώ πάρα πολύ τη Μαρία. Πάρα πολύ. Πολύ, πολύ την αγαπάω. Είναι σαν άνθρωπο λες αρχικά και μετά σαν ηθοποιό. Ναι, 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 και σαν ηθοποιό, αλλά και σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπο, τι έχει η Μαρία που την εκτιμάς. Γιατί και εγώ την εκτιμώ. Η Μαρία έχει μια φοβερή ειλικρίνεια, μια φοβερή σταθερότητα. Mm. Ο τρόπος που αγαπάει είναι πάρα πολύ ωραίος και που νοιάζεται. Πάρα πολύ ωραίος. Καθόλου μαμαδίστικος, αλλά ταυτόχρονα μαμαδίστικος, χωρίς να το καταλαβαίνει. Φροντίζει ρε παιδί μου δηλαδή. Ακούει κάτι, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: Κοιτάξτε, πιστεύω δεν πρέπει να το κάνει αυτό τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι μια βλακία, αλλά συγκεντρώ σου. Από το πουθενά μπορεί να μην έχουμε μιλήσει. Αλλά νοιάζεται. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και στη σκηνή περνάω πολύ ωραία μαζί τη. Εσύ γενικώ έχει φίλου έτσι. Είναι και οικογένεια στη Θεσσαλονίκη, είσαι εδώ στην Αθήνα. Έχει έρθει πια οικογένεια. Εδώ είναι, του έχει φέρει εδώ. Ένα έμεινε, η μάνα μου. Ένα. Εγώ θυμάμαι φύγανε. Που είχαμε κάνει μια εκπομπή μαζί. Που ήταν, είχες, τι θυμάμαι, τον παππού. Παππού γιαγιά. Παππού γιαγιά. Δεν το έχω πάρει χαμπάρι, τους έχασες. Άσχηματα νέα. Sorry. Όχι, εντάξει, έχουν περάσει 6 πάμε χρόνια. Παρακάτω. Συνεχίζουν να είναι άσχημα, αλλά... Πάμε. Ναι. Η μαμά μένει εδώ, βέβαια, βέβαια. Σαφέστατα. Φυσικά. Και να φύγω θα μείνει, φαντάζομαι. Ναι. Δηλαδή μένει εδώ Αθήνα. Άρα έχεις το φαγητό της μαμάς, το γουτσουγούτσου της μαμάς, δεν τα έχεις αυτά. Όχι, όχι. Παιδί μου, όταν θέλεις ένα γουτσουγούτσου, δεν πας στη μάνα να σου μαγειρέψει. Άστε να κάνει τη ζωή της τη γυναίκα, παιδάκι μου. Άσε να ζήσει λίγο σαν έφηβη, όπως είναι. Γιατί είναι έφηβη, μάνα μου. Τώρα τελειώσαμε το πανεπιστήμιο, τώρα έχουμε τρεξίματα. Δεν, εγώ το μεγαλώνω το παιδί μου, δεν έχω παράπονο. Συγγνώμη τώρα, πες μου τώρα. Όταν είσαι λίγο αρρωστούλης ή θέλεις λίγο γουτσου-γουτσου, δεν θα πας στη μάνα σου κάνει όχι, ένα φαΐ. Γιατί δεν θέλω τίποτα. Όταν είμαι άρρωστος, δεν με αντέχω το ίδιος. Γιατί, έτσι. Δεν με μπορώ. Γκρίνια αδιανόητη. Άρα με το ζόρι, αφού την ανέχομαι εγώ σκέψη που τη δημιουργώ, δεν θέλω. Όχι, τρέχει, με βοηθάει. Με βοηθάει πάρα πολύ με τα σκυλιά, βασικά. Με τα εγγόνια της, αυτή είναι η αγάπη της. Κτίνει άτρους, αυτά, Νίκο μου, τι γίνεται, τι θέλεις. Είναι πάντα πρόθυμα, αλλά δεν θέλω. Θέλω να περνάει καλά. Με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Πάλι με διαψεύδεις αυτό. Περίμενα ότι θα είσαι πολύ με τη μαμά, ότι θα χαίρεσαι που είναι εδώ η μαμά. Ότι... Χαίρομαι που είναι εδώ η μαμά. Επειδή μου βλέπω... ότι θα πηγαίνει στο σπίτι για το γουτσουγούτσου, ξέρω εγώ, όχι, είναι. Όχι. Ας πούμε, είναι Σάββατο πρωί, είσαι κουρασμένος, θα έρθει να σου κάνει μια σουπίτσα που κάνει στην πρεμιέρα. Γιατί σου. Τι είμαι ο Γιούεν Μαγκρέγκορ, τι σουπίτσα να μου κάνει η μάνα ξαφνικά. Πολύ ελληνικό. Τώρα. Μετά την πρεμιέρα, μια σούπα εγώ με τη ρόμπα, φαντάζομαι, στο loft.
Ναι. Και η μητέρα μου με 72 πλαστικές, αυτές που. Honey, your soup. Ναι. Όχι, όχι. Όχι. Ναι, όχι. Γενικά, είναι ωραίο να βάζεις κάποια όρια. Έχεις όμως φίλους. Έχω πια. Που και. Είσαστε παρεάκι. Δηλαδή αυτή τη φωτογραφία στην ερημική παραλία με τη Ζέτα. Έλα, σε με παρακαλώ, τα σταφύλια και την ομπρελίτσα. Το ρετυρέ, το ρετυρέ. Αυτό είναι. Μα τους έβριζα. Λέω γιατί να πάρουμε και μία ομπρέλα και δύο ομπρέλες. Και τα σταφύλια με το κρύο το νερό. Και τέσσερις ψάθες και τρία σκυλιά. Γιατί. Την Ελισάβε, τον Θανάη, τον Γιώργο και τη Ζέτα. Τι τέλειο ήταν αυτό. Ρετυρέ ήταν αυτό. Που είτε... Γέλαγα τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Ευτυχώς μπορούσα μαύρη μπλούζα. Για να κρυφτείτε, α πούμε. Να είστε, να κρυφτείτε, να μην έχετε εκεί όλο τον κόσμο που πάνω σας. Η παραλία που πήγαμε δεν είναι μια παραλία η οποία γίνεται, δεν είναι ψαρού. Εγώ άλλο άνθρωπο εκεί στις φωτογραφίες δεν είδα. Όχι, δεν είδα. Εν τω μεταξύ πήγαμε, περάσαμε δικά τη βράχια του Φάνη και του Θανάση στο Αλευρά. Τι ωραία ιδέα με στο Λιοπία να τρέχουμε πάνω στους βράχους. Φτάσαμε με το ζόρι, ναι, αλλά μετά για να γυρίσουμε πετούσαμε το ένα σκυλί από το άλλο πάνω από τα βράχια. Πέφτανε οι παντόφλες μέσα, οι ψάθες. Εντάξει, το σταφύλι μας βγήκε από τη μύτη. Δεν ήταν και πολύ ωραία τελικά, δηλαδή. Κρυμμένοι κάτω από τις ομπρέλες. Εντάξει, όχι, αυτό δεν είναι καλοκαίρι. Και φάγατε και το φωτογράφο στη μαπά από πάνω. Που όταν σε τραβάνε και από πάνω, φαίνεσαι κοντόχοντρος, το... έτσι. Διότι όταν εμένα και ευθεία να με τραβήξεις, κοντόχοντρος βγαίνω. Μόνο με φώτος βγαίνω. Πλάκα κάνεις. Περίμενε. Τόση ώρα μιλάμε. Google. Βγαίνει αμέσως. Η τι? Φωτό, δείξτε. Δείξτε φωτό. Την αγαπημένη φωτό αυτή. Είναι με πιο ωραία που φωτογραφίζεται. Δεν πιο ωραία. Το βλέπεις λίγο. Εγώ με τη Ζέτα είμαστε το ζευγάρι νιώπαντρι και δίπλα η πεθερά. Για ποιο λόγο λοιπόν. Ευτυχώς μου νομίζω κάτι μου κόψανε. Δεν ήμουν έτσι. Γιατί αν ήμουν έτσι και έγινε έτσι κλάμα. Τώρα εδώ πέρα κάπως τον βρίζω. Γιατί κάποια στιγμή τον είδα με τον άνθρωπο και του κάνω νόημα. Του λέω εντάξει, φτάνει. Φτάνει ρε παιδί μου και μου λέει όχι, δεν είναι και πολύ ωραίο. Κάποια δάχτυλα φύγανε, κάπως του έκανα κάτι διάφορα ωραία, χαριτωμένα. Θύμωσε κιόλας. Καταλαβαίνεις τι ωραίο. Θύμωσε κάπως που δεν έβγαλε, ας πούμε, 59 φωτογραφίες και έβγαλε 42. Ναι, μπορώ να το καταλάβω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η δουλειά τους και κάτι θα βγάλουν. Ας υπάρχει ένα μέτρο. Σε βγάζω. Τσακ, τσακ, πακ, τσακ. Το έχω το θέμα. Δες το περιοδικό. Α, τώρα το παίρνε μία με μία και δέκα οι φωτογραφίες. Μία και δέκα με δύο παρά δέκα τι κάνανε, γιατί δεν έχω υλικό. Μην είμαστε σαν τρελοί, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι και αυτό ωραίο. Είναι, ναι. Εντάξει, είναι από εκεί και πέρα, εντάξει. Τώρα μωρέ. Η Ζέτα, πότε θα έρθει την παράσταση στην κάμερα. Δεν ξέρω ακόμα. Έλειπε τώρα. Θα έρθει κάπου κοντά. Εγώ θα έρθω την άλλη εβδομάδα. Με μεγάλη μου χαρά. Πάρω βαγγελάτο, λαμπρετσέτα. Για το αγόρι. Πάντα, ναι, δύο με παλτό και τα λοιπά. Τώρα έχει ανοίξει ο καιρό. Έχει ανοίξει ο καιρό, αλλά δεν έχει παλτό. Ένα σακάκι θα το φορέσει. Ένα σακάκι στάνταρ. Ένα σακάκι στάνταρ. Μην έρθει έτσι όπω να είναι. Όχι, όχι. Σπορτίβ. Oh. Θέλω μία τιμή. Ναι, ναι, ναι. Όχι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μην ανησυχείς. Με μεγάλη μου χαρά. Θα αντιθεί το ζεύγο υπέρλαμπρο. Υπέρλαμπρο στάνταρ. Μην φέρει και κανένα ποδήλατο, γιατί όλα με κάτι ποδήλατα στην κυφισιά σε βλέπω. Αφού είναι δίπλα το σπίτι μου, τι να κάνω. Δεν υπάρχει αυτό με τα ποδήλατα. Λέω στο άμφτεντα με αυτή η γυναίκα. Πού ποδήλατα πια έχει, συνεχώ. Παιδί μου, είναι ο ποδηλατόδρομο έξω από το σπίτι μου και κάνει 5 λεπτά να πα. Και τι να κάνω, να πηγαίνουμε το αυτοκίνητο. Μπράβο. Μπράβο, το εκτιμώ. Είμαι πολύ. Είσαι fit. Εντάξει, όχι, είναι ωραία, είναι ωραία αίσθηση. Όχι, το έχεις βάλει, το έχεις βάλει στο πρόγραμμα, δεν είναι. Εμένα μου πεις να κάνω ποδήλατο, θα διάνει. Παιδί μου, νιώθεις παιδάκι με το ποδήλατο, ανεβαίνεις πάνω και νιώθεις παιδί, κάνεις ποδήλατο, νομίζεις ότι είσαι, ας πούμε, στη γειτονιά παλιά που βγαίναμε και κάναμε το καλοκαίρι που βγαίναμε στην παραλία με το ποδήλατο. Αυτό, ανεβαίνεις, βγαίνεις στο ποδήλατο ακόμα και νιώθεις κάτι. Κυρία, μάλιστα. Όχι, εγώ στο κέντρο δεν μπορώ ποδήλατο. Θα με κλέτε στο επόμενο φανάρι. Δεν θα έρθουμε ποδήλατο. Πού είναι το θέατρο? Το θέατρο είναι στην Ιπποκράτους, Καρακέντρο, στο Gloria. Τα λέω. Τετάρτη Κυριακή. Τετάρτη Κυριακή, ναι. Παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη Κυριακή, 8 πέμπτη, η ώρα. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πενθήμερο είναι. Ναι, ναι, πενθήμερο. Η Τετάρτη και η Κυριακή είναι στις 8 η ώρα. Η Πέμπτη Παρασκευή και το Σάββατο βραδινή. Θα ήθελα να πω. Τι βραδινή? 9 και 4. Α, εντάξει, τέλεια ώρα. Σε βολεύει, γιατί άμα είναι τα αλλάζω. Όχι, με βολεύει. Για να έχει τελειώσει το δελτίο πλάι. Θα έχουμε και τα δελτία. Αυτή η οικογένεια σκορπισμένη στην τηλεόραση πια. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι τα κοστούμια τα έκανε η Νικόλη Παναγιώτου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σκηνικά η Μαρία Φιλίππου έχει κάνει ένα υπέροχο σκηνικό. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα παίξω σε τέτοιο σκηνικό εγώ. Ενώ θα πω OK σε κάτι τέτοιο, γιατί αν θυμάσαι και τα προηγούμενα, πολύ χρώμα, πολύ τρέλα. Οπότε μου άρεσε πολύ. Και τα φώτα η Κατερίνα Μαραγκουδάκη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στις πρόβες. Πολύ τους ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία.
Η Κατερίνα, ο Βασίλης, η βοηθή δηλαδή που ήμασταν εκεί πέρα, κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο άσχημο παρεάκι. Γελάγαμε πολύ ταυτόχρονα. Ήταν τέλειο, τέλειο. Πολύ χαρούμενος. Ωραία. Θα έρθω και θα σου πω και από κοντά εντυπώσεις. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Εκτός από σένα, αλλά χταράω να δω και τη Μαρία της Σολομού. Η Μαρία πια είναι, δεν υπάρχει. Τη λυπάται η ψυχή μου, κάνει τόσα πολλά στην παράσταση αυτή. Τη λατρεύω και δεν υπάρχει τύπισσα. Είναι πολύ ωραία τύπισσα. Να της δώσεις φιλάρα. Θα της δώσω. Θα της δώσω. Μας. Τελειώσαμε, εννοείς. Πόση ώρα από το κέντρο είχα για 5 λεπτά. Πόση ώρα είμαι. Μπήκες 2:15 και είναι... Απυπολογίζεται, να πει δεν καταλάβαμε τον χρόνο, Νίκο. Τι να πω, μωρέ. Τι να πω, μας μετράει και το χρόνο. Θα σηκωθώ. Ναι. Τόση ώρα ρουφιέμαι, γιατί, κοπέλια. Αναδύνατος πια. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ τόσο πολύ που ήρθες. Ούτε κατά διάνοια. Σε λαχταρούσα τόσο πολύ να έρθεις από το Σεπτέμβριο. Χόρτασες. Ναι. Κοίτα. Τι? Ήθελα ένα τεταρτάκι ακόμα. Λίγο, ένα τεταρτάκι δεν ακόμα. Υπάρχει βέργα, όπως έχετε φαγητά, δεν γίνεται. Έχουμε, τώρα έχεις καταήφια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είμαστε, φιλάκια. Πάω ευθύ από εκεί. Φιλάκια, γεια. Λέω το δώρο, το δώρο. Τι ωραίος. Τι καλά που περνάμε. Δύο ανθρώπους τόσο πολύ γελάω. Με τον Μάρκο, τον Σεφελή και με τον Μουτσινά. Ορίστε. Να το. 10.000 ευρώ μετρητά. Η μοναδική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που δίνει 10.000 μετρητά. Αυτή την περίοδο τουλάχιστον. Επίσης, εκτός από το 10.000, και μιας και σας έχουμε φτιάξει το κέφι, και είναι κοιλιακάδα γιατί δεν μπορεί ο Νίκος να μην σας έφτιαξε το κέφι, αυτό το συγκλονιστικό βραχείο. Θα το σπάσω. Αυτό το συγκλονιστικό τραπέζι της Βίκο, η τραπεζαρία αυτή, μαζί με τις καρέκλες, όλα εντάσσονται στο δώρο και ό,τι βλέπετε πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή, το πορσελάνινο σερβίτσιο, τα σουπλά, τα σφύριλα, τα μαχαιροπύρουνα, τα σκεύη σερβιρίσματος, κοιτάξτε και αυτό το πανέμορφο εδώ για να σερβίρετε τα σοκολατάκια σας, τα πολύ ωραία τα βάζα, τα κρυστάλλινα, τα μπουκάλια, τα κυροπήγια. Και τα έπιπλα εδώ αυτά, η συρταριέρα και η βιτρίνα. Να πούμε ότι τα έχουν στολίσει έτσι και με τα γαμήλια ιδιαίτερα σκεύη, όπως τα ποτήρια του γάμου, τα μαχαιροπύρνου, τα μαχαίρια για το σερβίρισμα εδώ, για την τούρτα του γάμου. Έχουμε και στέφανα μέσα για όσους παντρεύονται και για όσους παντρεύονται. 90-11-51-51-51, καλή επιτυχία σε όλους. Ο πιο γρήγορος κερδίζει. Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε σήμερα στο makeover μας μία γυναίκα πολύ ξεχωριστή, τη Μάρα. Η Μάρα είναι 38 ετών. Πάσχει από κυστική ίνος, μία ασθένεια που πολλοί από εσάς δεν τη γνωρίζετε. Κάποιοι από εσάς ίσως να την έχετε πληροφορηθεί μέσα από την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουν γίνει εκπομπές, έχουμε κάνει και εμείς και άλλοι συνάδελφοι εκπομπές για την κυστική ίνος. Η κυστική ίνωση είναι μια ασθένεια η οποία έχει χαμηλό προσδόκιμο ζωής, 25 λένε, όμως εγώ έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους και πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν ζήσει πολλά χρόνια και υγιείς. Και κάπως έτσι η Μάρα είναι μια νικήτρια της ζωής, γιατί η Μάρα είναι 38. Και όχι μόνο είναι 38, δεν ήξερε ότι έχει κυστική ίνωση, μέχρι που έμεινε έγκυος και έφερε στον κόσμο τον γιο της. Και κάπως έτσι το διαπίστωσε. Όμως, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα δύναμης και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα αισιοδοξίας για όλους αυτούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και έχουν κυστική ίνωση. Γιατί είναι μια γυναίκα δυνατή. Είναι μια γυναίκα που και μέσα από τον μικρό της παίρνει ζωή, παίρνει δύναμη, έχει στόχους και θα έρθει εδώ κοντά μας μεταμορφωμένη, αλλαγμένη. Και τη δουλειά αυτή μετά από την
από το αίτημα της πολύ καλής της φίλης, της Κατερίνας. Καλώς ήρθες, Κατερίνα. Της Χριστίνας, συγγνώμη. Γεια σας. Χριστίνα μου, γιατί προτείνεις τη Μάρα? Είμαστε φίλες παιδικές, έχουμε περάσει πολλά πράγματα όμορφα, θετικά, αλλά και κάποια δύσκολα. Εκείνη πάντα ομορφαίνει τη ζωή μου, γιατί είναι και η κομμότριά μου. Οπότε και εγώ αποφάσισα να της κάνω ένα δώρο, να την κάνω να αισθανθεί όμορφα και να ασχοληθεί με τον εαυτό της. Δεν ήξερα τι είναι κομμότρια. Είναι κομμότρια. Ναι. Απλά τα τελευταία χρόνια, επειδή δεν πρέπει να εισπνέει, ξέρεις, τις βαφές, πολύ τη ζηλά. Εντάξει, έχει περιοριστεί, αλλά τις φίλες και κάποιες έτσι καλές πελάτες. Μας αναλαμβάνει. Υπάρχουν κουλέματα, υπάρχει το πιστολάκι, υπάρχουν τόσα πράγματα που ακριβώς μπορεί να κάνει κανείς. Για πες μας λίγο, Ευγενία, πες τον κόσμο για την κυστική ίνωση. Λοιπόν, με πολύ απλά λόγια, η κυστική ίνωση είναι μια κληρονομική θανατηφόρος νόσος, η οποία προκαλείται από τη μετάλλαξη ενός γονιδίου του 7ου χρωμοσώματος που έχουμε στον οργανισμό μας και αυτό προκαλεί βλάβη στα ζωτικά όργανα. Μάλιστα. Σταδιακά. Υπάρχουν 1000 περίπου μεταλλάξεις της κυστικής ίνωσης. Οπότε γιατί σε κάθε έχουμε περίπτωση συνδέσει την κυστική ίνωση με την αναπνοή? Γιατί πλήττεται κυρίως οι πνεύμονες, μετά το πάνκρεας και μετά κάποια άλλα όργανα. Δηλαδή δυσκολεύουν να πάρουν ανάσα. Mm-hmm. Δυσκολεύονται να αναπνεύσουν. Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι όμως μια ασθένεια που μπορεί να θεωρείται θανατηφόρος, όμως νομίζω ότι έχουν αρκετά προχωρήσει επιστήμη, τα πράγματα. Βέβαια, το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα είναι τα 25 χρόνια. Στην Ευρώπη μεγαλώνει. Mm-hmm. Γιατί στη χώρα μας δεν έχουμε εξειδικευμένο κέντρο να κάνουν την θεραπεία που πρέπει οι ασθενείς που νοσούν. Ναι, γιατί διάβαζα ότι πια σε όλα τα μωρά γίνεται εξέταση για κυστική ίνωση. Και αν το ξέρεις από πολύ νωρίς, μπορείς να κάνεις πράγματα για να βελτιώσεις πάρα πολύ τη ζωή σου, να το προσδόκιμο ζωής Δημήτρη, να επιμηκυνθεί. Από ό,τι μου είπε ο Δημήτρης Κοντοπίδης, που είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κυστικής Ίνωσης, ότι έχουν βγει κάποια φάρμακα τα οποία είναι πολύ εξελιγμένα, που τα παίρνουν πια τα μωρά και ζουν περίπου μέχρι τα 60 τους χρόνια. Όμως, όταν ήδη έχει έρθει η βλάβη στα άτομα που ήδη νοσούν, δεν μπορεί να φτιαχτεί αυτό. Ναι. Αυτό. Βέβαια, ακόμη δεν ξέρουμε γιατί δεν έχει δοκιμαστεί. Ναι, θα μπορούσε να φτιαχτεί και να μην το γνωρίζουμε. Γιατί όταν δοκιμάζεται ένα νέο φάρμακο, έτσι δεν είναι, δεν ξέρεις πραγματικά πώς θα επιδράσει στον κάθε οργανισμό. Πάντως είμαστε αισιόδοξοι σε κάτι. Μόνο αισιοδοξία. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο, να γνωρίσουμε αρχικά τη Μάρα και σε λίγο θα τη δείτε μεταμορφωμένη να μπαίνει στο στούντιο. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Η κυστική ίνωση είναι η πιο συχνή παγκοσμίως κληρονομική θανατηφόρος νόσος της λευκής φυλής, που προκαλείται από τη μετάλλαξη ενός γονιδίου του 7ου χρωμοσώματος και προσβάλλει πολλά ζωτικά όργανα και συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Η Μάρα είναι 38 ετών και πάσχει από κυστική ίνωση. Το προσδόκιμο όριο ζωής στην Ελλάδα δεν ξεπερνά τα 25 χρόνια. Εκείνη όμως αποτελεί για πολλούς το θαύμα, αφού έχει ξεγελάσει το θάνατο. Πότε έμαθες ότι πάσχεις από κυστική ίνωση? Μέχρι τα 30 μου. Ήμουν επιρρεπή σε λοιμώξεις και είχα αναπνευστικά θέματα. Μου λέγανε ότι έχω βροχίτιδες, ακουραστικά. Είχα άγνοια στο τι είναι η κυστική ίνωση και θεωρούσα ότι αυτό που διάβαζα ήταν υπερβολικό. Όταν έκανα την εξέταση που έμαθα ότι έχω κυστική ίνωση, έπρεπε να κάνει και ο πρώην σύζυγός μου. Μαθαίνουμε ότι είναι και αυτός φορέας στην κυστική. Δεν νοσεί όμως αυτός? Δεν νοσεί, όχι. Είχαμε όμως πολλές πιθανότητες το παιδί μας να έχει κυστική ίνωση. Πόσες εκατό? 75% να έχει κυστική. Και ήταν το παιδί μας στο 25% που δεν είχε τελικά. Απλά είναι φορέας. Στο πίσω μέρος του μυαλού σου τον θάνατο τον έχεις? Να, τον έχω. Πώς τον έχεις? Τον έχω ότι δεν θέλω να φτάσω εγώ εκεί και θα ξεπεράσω αυτό που λέγεται κυστική ίνωση. Θέλω να ζήσω, θέλω να μεγαλώσω το παιδί μου. Θέλω να μου δώσει ο Θεός δύναμη, δηλαδή να υπάρχω και να δω το παιδί μου μεγάλο. Το παιδί γνωρίζει από ότι πάσχεις? Ναι, από την πρώτη στιγμή. Από τότε που ήταν μικρούλης και καταλάβαινε, γιατί εγώ μπαίνω βγαίνω στα νοσοκομεία από τότε που ο Μπίλης ήταν ένας έτους. Το ότι είναι θανατηφόρος δεν γνωρίζει. Γνωρίζει όμως ότι
δεν μπορεί να τρέξει πολύ η μαμά γιατί λαχανιάζει και αυτό της φέρνει δύσπνοια. Θα παίξουμε λίγο μπάλα μαζί. Μια μέρα με ρώτησε κιόλας, μαμά, πότε θα πάρεις αυτό το φάρμακο που θα φύγει η αρρώστια. Γιατί του είπα ότι αυτό θα το έχω για πάντα. Τον θάνατο τον φοβάσαι? Ναι, φυσικά. Πιο έντονα όταν είμαι μέσα στο νοσοκομείο. Αλλά φυσικά δεν θέλω να το συζητάω. Νομίζω έτσι όπως ακούω και νιώθω ότι πιο πολύ σε φοβίζει για το παιδί. Μείνει μόνο του, χωρίς εσένα. Όταν είσαι αισιόδοξος και σε βοηθάνε και γύρω σου, εγώ με βοηθάει η μητέρα μου, με βοηθάει το παιδί μου πάρα πολύ. Θεωρώ ότι μπορείς να ξελιστρήσεις από το θάνατο. Ο Δημήτρης πάσχει από κυστική ίνωση και είναι 32 ετών. Είναι ένας νέος δημιουργικός άνθρωπος που του αρέσει να προσφέρει. Παράλληλα είναι ο πρόεδρος ενός δυναμικού συλλόγου που προασπίζει τα δικαιώματα των παιδιών με κυστική ίνωση. Γνωρίζει ο κόσμος τι είναι η κυστική ίνωση? Παρότι κάνουμε μεγάλες προσπάθειες να ενημερωθεί ο κόσμος, σε γενικές γραμμές δεν γνωρίζει την κυστική ίνωση. Παρότι είναι η πιο συχνή κληρονομική νόσο στη Λευκή Φυλή, στη χώρα μας υπολογίζεται ότι είναι 500.000 φορείς και λόγω αυτή της έλλειψης ενημέρωσης γεννιέται ένα με δύο παιδιά την εβδομάδα. Έτσι λοιπόν εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο ενημέρωσης και αυτό προέκυψε από την ανάγκη, θα έλεγα την απροθυμία του κόσμου να ενημερωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν μοιράζαμε κάποια φυλάδια την Παγκόσμια Μέρα Κυστικής Ίνωσης, που είναι στις 8 Σεπτέμβρη, κάποιο ζευγάρι είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να κολλήσω από αυτό. Ενώ δεν είναι κάτι που το κολλάς, είναι κάτι που είσαι φορέας και πρέπει να ενημερωθείς γι' αυτό. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε και η ιδέα για την καμπάνια μας It's Breath a Step Closer to Our Dreams. Η κάθε μας ανάσα ένα βήμα πιο κοντά στα όνειρά μας. Θέλω να μου μιλήσεις για την καμπάνια σας. Αυτή η φράση είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα που προσπαθήσαμε διακριτικά να ενημερώσουμε τις οικογένειες και τον κόσμο σχετικά με την κυστική ίνωση. Αυτή η φράση μας εκφράζει κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μεταφορικά γιατί εκφράζει τους αγώνες μας, τους καθημερινούς μας αγώνες να ζήσουμε τα όνειρά μας, και κυριολεκτικά γιατί το πρώτο που εξασθενεί είναι η αναπνευστική μας λειτουργία, δηλαδή η ανάσα μας. Είμαι περίεργη να δω. Θέλω να δω τη μεταμόρφωσή της, θέλω να τη χαρώ, θέλω να δω. Σ' αλλάξατε χρώμα μαλλιών? Ναι. 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 Κάτι που να της ταιριάζει βέβαια. Γεια, έλα Μάρα. Πιο ωραία είσαι, ακόμα πιο ωραία. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι ωραία μαλλιά. Ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως βέβαια έχεις καταπληκτικά χαρακτηριστικά βέβαια. Ευχαριστώ. Δηλαδή όταν την είχα δει η Μάρα, την είχα δει στο διάδρομο και μου λένε η Μάρα, μου λέει, ναι, για μας, μου λένε για το makeover. Λέω, τι makeover θέλετε να κάνετε στη Μάρα, μήπως να μας κάνει εκείνη makeover καλύτερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κούκλα, έλα, κάτσε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειαζόταν και πάρα πολλά, γιατί είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Της αρέσει, έτσι πρόσεχε τον εαυτό της. Έγινε περισσότερο για να ανανεωθεί, έτσι να περάσει όμορφα. Πάμε μια βόλτα στα μαγαζιά. Ναι. Για να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Ναι, ναι. Βασικά, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία. Όλο αυτό μωρέ δεν φτιάχνει τη διάθεση στις γυναίκες. Λίγο τα ψώνια, λίγο τα μαλλιά, λίγο τα νυχάκια μας, λίγο να μας φροντίσουν. Νιώθουμε αμέσως. Άλλοι άνθρωποι. Άλλοι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς. Έβλεπα στο βίντεο τον κύριο Κοντοπίδη που έλεγε ότι περίπου 500.000 Έλληνες είναι φορείς κυστικής ίνωσης. Και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν κιόλας. Σαν και εσένα που δεν το γνώριζες μέχρι μεγάλη ηλικία. Ενώ είχα συμπτώματα και ήμουν επιρρεπής μικρή, συνέχεια αρρώστενα. Έπαιρνα αντιβιώσεις. Θες να μας εξηγήσεις δηλαδή. Νοσούσε βέβαια, δεν ήταν φορέας, νοσούσε. Εσύ νοσούσες. Οι γονείς της ήταν και οι δύο φορείς. Α, μάλιστα. Να εξηγήσουμε και το φορέας, γιατί τι γίνεται τώρα. Ο κόσμος έχει συνδέσει ο φορέας το έχει συνδέσει με τις μολυσματικές ασθένειες. Όχι, είναι κάτι που το έχουμε μέσα στο αίμα μας. Αυτό ακούμε φορέας και επειδή είναι στο DNA αυτό, δεν έχει να κάνει, δεν είναι κολλάει. Μια απλή εξέτεση αίματος είναι και απλά βρίσκεις αν έχεις κυστική ίνωση, ναι. Γιατί δεν πρέπει και οι δύο να έχουν για να γεννήσουν ένα παιδί υγιές. Ναι.
και δεν μεταδίδει δηλαδή την αίσθηση, δεν είναι, τη, καμία το σχέση, φορέα, είναι τον έχουμε συνδυάσει με τις μολυσματικές νόσους που μεταδίδονται άμα έρθει σε επαφή σεξουαλική. Δεν έχει καμία σχέση αυτό και δεν πρέπει να μπερδεύεται ο κόσμος. Ούτε συμπτώματα κάτι. Όχι, όχι. Τα άτομα που φέρουν μόνο ένα παθολογικό γονίδιο της χυστικής ίνωσης είναι φορείς. Τα άτομα που φέρουν όταν λέμε δύο... φορείς εννοούμε όταν, αν, όταν κάνουν παιδιά υπάρχει μία πιθανότητα. Ναι. Mm. Αν δεν είναι και όλος φορέας. Εμένα η μαμά μου και ο μπαμπάς μου δηλαδή ήταν και οι δύο φορείς και εγώ γεννήθηκα με αυτό. Ο αδερφός μου δεν το είχε. Κάθε γένα είναι διαφορετική όμως. Και εσύ έκανες παιδάκι. Έκανα ένα παιδάκι κι εγώ. Εσύ αλλά... νοσείς, ο άντρας σου φορέας. Φορέας σε διαφορετικά μέρη. Στο 25% έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ήμουν τυχερή στην ατυχία μου γιατί το έμαθα πολύ μεγάλη. Ναι. Και όταν ήμουν ήδη έγκυος. Δηλαδή ήμουν 4 μηνών. Και πήγα στο γιατρό και λέω: έχω δυσφορία, δεν μπορώ να περπατήσω, δεν νιώθω καλά. Και έτσι μου είπαν να κάνω αυτή την εξέταση που δεν ήξερα και τι είναι. Δεν ήξερα τι ήταν μέχρι τότε η κυστική ίνωση. Εσύ από μικρή λοιπόν είχε κυστική ίνωση, δεν το ξέρει ούτε εσύ, ούτε οι γονείς σου, ούτε κανείς. Άγνοια. Τι συμπτώματα δηλαδή είχε που είχε συμπτώματα. Είχα συνέχεια. Τι, ποια ήταν. Βήχα με πτύελα, με φλέματα. Ναι. Αρρώστηνα πάρα πολύ συχνά. Έπαιρνε αντιβίωση. Μόλις τελείωνε αντιβίωση, ας πούμε, έχεις ακουραστικά. Ναι. Έχεις πνευμονία. Μόλις τελείωνε η πνευμονία και η αγωγή, πάλι η μάρα είχε γκούχου γκούχου βήχα που ήταν παραγωγικός, που ένιωθες ότι κάτι έχει ο άλλος. Αλλά δεν το είχε ανακαλύψει κανένας. Ούτε παθολόγοι, ούτε πνευμονολόγοι όταν πήγαινα. Απλά μου λέγανε ότι είσαι φιλάσθενη και επιρρεπής. Δεν ήξερα αυτό. Είναι καλό όμως που το λες, γιατί. Είναι καλό και ο κόσμος να είναι λίγο ευαισθητοποιημένος. Δηλαδή, όταν βλέπει ότι το παιδί αρρωσταίνει πολύ συχνά, έχει συνέχεια βροχίτιδες, έχει πολύ συχνά ιώσεις, λιμόξεις. Συνέχεια λιμόξεις, αναπνευστικές ειδικά. Βήχα, σταμάτητο, αναπνευστικά. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι λίγο ευαισθητοποιημένος, να ξέρει να κάνει την εξέταση. Γιατί όχι μόνο ο κόσμος και οι ίδιοι γιατροί, συγγνώμη δηλαδή. Βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι συνέχεια επιρρεπής και φιλάσθενος. Γιατί δεν έχουμε ενημέρωση και από τους ίδιους τους γιατρούς. Όταν το βρει κανείς νωρίς, δηλαδή από παιδί, υπάρχουν τώρα αγωγές που μπορούν να βοηθήσουν. Φυσικά. Υπάρχουν και παρά. Δίνεται στην ουσία, μεγαλώνει το προσδόκιμο ζωής. Ναι, φυσικά. Γιατί όσο υπάρχει λίμωξη μέσα σου, τόσο πιο γρήγορα καταστρέφει το πνεύμονά σου. Ναι. Που αυτό είναι το κύριο στην κυστική ίνωση. Κάθε μέρα ο οργανισμός γεννάει φλέματα. Πρέπει να τα καθαρίζεις. Πρέπει να κάνεις μια φυσιοθεραπεία για να μένουν καθαρά. Και να μπορέσεις να... κάτι όμως. Ναι. Εάν το ήξερες... Δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μου. Πώς θα ήταν η ζωή σου. Θα έκανες παιδί, αν το ήξερες, θα σ' αφήνανε οι γιατροί να κάνεις παιδί. Δεν το ξέρω αυτό. Οι γιατροί, γιατί δεν είμαι και γιατρός, λένε ότι έχει να κάνει με το πόσο οξυγόνο έχεις στα πνευμόνια σου για να μείνεις έγκυος. Ναι. Για να κυοφορήσεις. Αυτό δεν το ξέρω. Είχα μια πιο νορμάλ ζωή που δεν το ήξερα. Ναι. Αλλά μετά την εγκυμοσύνη αλλάξαμε τα πράγματα. Πολλές νόσοι όταν μένεις έγκυος εδώ και ο καρκίνος, δηλαδή πολλές γυναίκες όταν έχουν προδιάθεση, μόλις γεννούν τους εμφανίζεται. Ο καρκίνος, το στήθος κλπ. Είναι πάρα πολλές ασθένειες. Είναι και ορμόνες πολύ ψηλά. Ναι. Που εσύ μόλις γέννησες δηλαδή κατάλαβες ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά δηλαδή. Όχι, ήμουνα ήδη έγκυος. Okay, 4 μηνών. Μαθαίνω τότε ότι έχω κυστική. Ναι. Και αναγκαστικά έβαλα και το σύζυγό μου, τον πρώην σύζυγό μου να δούμε αν έχει. Mm-hmm. Εγώ ήμουν από ένα άλλο μέρος. Ήταν και αυτό δηλαδή πολύ. Εγώ, ας πούμε, η καταγωγή μου είναι από την Καρδίτσα, ο άντρας μου είναι από ένα νησί και έτυχε εμείς να είμαστε φορείς. Μπορεί σε μια κλειστή κοινωνία, ακόμα πιο έντονα, να υπάρχουν φορείς. Ah. Δηλαδή σε ένα μικρό κύκλο που μπερδεύονται τα αίματα, έχεις πιο πολλές πιθανότητες να έχεις ένα παιδί που να νοσεί. Κατάλαβα. Καταλάβα. Είναι πολύ σπάνιο τώρα να συναντήσεις εσύ άνθρωπο να παντρευτείς. Ήταν η συγκεκριμένη. Έχεις νοσούς, ήταν και ο... Και πέφτει σε φορέα, ήσουν και εσύ ασθενής που δεν το ξέρεις και κάνετε παιδάκι που και είναι γιες. Yes. Δηλαδή είναι... Θαύμα Θεού το λέω εγώ. Εντάξει, σου χαμογέλασε ο Θεός. Ναι. Σου χαμογέλασε. Πέρασα όμως και μια φρίκη μέχρι να το μάθω. Το μάθεις. Γιατί έπρεπε να κάνω με παρακέντηση σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Ήμουν δηλαδή 6 μηνών και όταν πήρανε από το αμυακό υγρό για να μάθουμε αν το παιδί νοσεί ή όχι. Αν το μαθαίνουν ποια είναι τόσο εξελιγμένες οι υπογενειακές. Ήθελε και πολύ και ήθελε ένα χρόνο. Αυτές τις 10 μέρες δηλαδή ήταν δύσκολο. Ναι, πολύ. Αλλά αυτό σε κάνει να νιώθεις πιο ήσυχη ότι... Ναι.
ο γιος μου δεν θα περάσει αυτά που περνάω εγώ, έτσι δεν εδώ, είναι. Εδώ ένα κρύωμα να περάσει και εγώ είμαι πιο χάλια, γιατί επειδή το βιώνω από παιδάκι, από το που θυμάμαι τον εαυτό μου, με αυτό το βήχα και με αυτά τα βήματα, άμα κρύωσου μπήλεις εγώ τρελαίνω, με λέω γιατί αχεί το παιδί, που το ζω. Δύναμη παίρνεις από το μικρό. Εννοείται. Ε? Δεν είναι κινητήριος δύναμη αυτό. Είναι δηλαδή... το ωραιότερο δώρο που μπορεί να σου κάνει ο Θεός είναι τα παιδιά. Τα λατρεύω. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος νοσεί, αν είναι κάποια στιγμή να κουραστεί από την ασθένειά του, αν είναι μόνος, μπορεί να τα παρατήσει πιο εύκολα. Ναι, ναι. Μία μάνα που έχει μικρό παιδί, δεν ξέρω, νομίζω... Κι εγώ έτσι πιστεύω, σου δίνει δύναμη ο Θεός και θέλεις να προχωρήσεις και να είσαι δυνατός, γιατί θέλεις να δεις και εσύ το παιδί σου μεγάλο και γιατί σε έχει ανάγκη. Ο καθένας μας. Δεν μπορώ να φανταστώ ούτε εγώ ίδια, ας πούμε, ότι μπορεί να χάσω τη μαμά μου. Όσο μάλλον ένα μικρό παιδί, που η μαμά του έχει και ένα θέμα υγείας. Είναι σαν να δίνει εντολή ο εγκέφαλος και να λέει όχι. Εγώ θα το ξεπεράσω. Ναι. Όχι. Που εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος δεν έχει αξιοποιήσει, έχει αξιοποιήσει ένα πολύ μικρό μέρος της δύναμης στο κεφάλι του. Και δεν είναι κάτι που θεωρώ μόνο εγώ, και έρευνες το έχουν δείξει. Πιστεύω λοιπόν ότι ο εγκέφαλος έχει μια τεράστια δύναμη να χαλιναγωγήσει ακόμη και ασθένειες. Δεν λένε για τους ανθρώπους που πάσχουν τους καρκινοπαθείς ότι αν είναι καλή η ψυχολογία τους... Το ξεπερνάνε. Το ξεπερνάνε. Να, ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι ισχύει αυτό. Και μου δίνουν δύναμη και οι άνθρωποι που έχω γύρω μου. Η οικογένειά μου, οι φίλοι μου. Εδώ η Χριστίνα εννοείται. Η Χριστίνα δίπλα. Και όχι μόνο. Έχω ανθρώπους που με αγαπούν και με στηρίζουν πολύ. Και αυτό είναι δύναμη. Η Χριστίνα σαν αδελφή σου ένιωσε την ώρα που ένιωθα ότι καθόταν αδελφή σου εδώ στο καναπέ την ώρα που έβλεπε το βίντεο. Είμαστε. Είμαστε πολλά χρόνια φίλες. Πολλά από παιδάκια. Ήσουν οι πρώτοι που έμαθες ή ποιος... Μέσα στους πρώτους. Μέσα στους πρώτους. Εσύ ήξερες τι είναι η οικιστική ένωση. Δεν είχα ιδέα. Διάβασα μία μέρα στο ίντερνετ τι είναι η οικιστική ένωση. Αναγκαστικά λόγω... Ναι. Αφού μου λένε ότι έχεις οικιστική ένωση, πρέπει να κάνεις μία αγωγή, μπαίνεις σε μία διαδικασία που πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα στο σπίτι σου καθημερινά. Ναι. Φυσιοθεραπείες, αναπνευστικά με μάσκες, κάτι για να βοηθήσεις τους πνεύμονες. Και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που διάβασα δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ένιωθα. Ένιωθα, ναι, μεν ότι με την εγκυμοσύνη έχω μία δυσφορία και μία δύσπνοια, αλλά δεν ήξερα τι είναι οικιστική ένωση. Και διάβασα ότι είναι θανατηφόρο, ότι ισχύει, αλλά το θεωρούσα εγώ υπερβολικό. Στο ίντερνετ το διάβασα ότι είναι θανατηφόρο. Εντάξει, το θεωρούσα ότι δεν ισχύει. Έτσι έλεγα στον εαυτό μου βασικά. Βέβαια, έχει και μια άρνηση της πραγματικότητας. Καλό είναι αυτό. Είναι καλό γιατί ζει ακόμα περισσότερο. Καλό είναι. Ναι. Παίρνω δύναμη. Έχει δύναμη. Σωστό. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Και να σου πω κάτι. Εγώ έχοντας έτσι διαβάσει και δει και εκπομπές και συναντήσει και άλλους ανθρώπους, διαψεύδονται και τα προγνωστικά. Δηλαδή πολλές όλα φορές, αυτά τα οποία λένε. Έχω δει πολύ κόσμο να ζει και να ζει καλά και με ποιότητα ζωής και λοιπά και πολλά χρόνια. Άρα έχουν βγει νέα φάρμακα, δεν έχουν βγει νέα φάρμακα. Έχουν βγει, ναι, ήδη. Εσύ παίρνεις, έχεις μια. Δεν είμαι μέσα σε αυτό, γιατί η οικιστική ένωση έχει χίλιες μεταλλάξεις. Τώρα υπάρχει ένα φάρμακο που υποτίθεται ότι στο 80% των ανθρώπων με οικιστική τους καλύπτει. Εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτό το ποσοστό. Α. Αλλά εγώ είμαι και μια άλλη μονάδα ανθρώπου με οικιστική που το έχω σε πιο ελαφριά μορφή. Α. Γιατί η οικιστική ένωση μπορεί να γεννηθείς και με πρόβλημα και στο πνεύμονα και στο πάγκρεας. Εγώ είμαι μόνο στο πνεύμονα. Mm-hmm. Έχω μια πιο ελαφριά γενικά μορφή της οικιστικής και έχει επιδεινωθεί από την εγκυμοσύνη και μετά. Α, μάλιστα. Τότε ξεκίνησα δηλαδή την καριέρα μου στο νοσοκομείο. Δεν μου λες. Θέλω να μου πεις... Αν ήξερες. Πώς θα ήμουνα. Όχι. Αν ήξερες ότι είσαι και στην κίνηση. Και ότι θα επιδεινωθεί πολύ με την εγκυμοσύνη. Ήθελα πάρα πολύ να γίνω μητέρα. Όταν αποφάσισα... Δεν θα το σκεφτώσω. Ναι, όχι. Θα το ξανά έκανα. Θα έμπαινα στη διαδικασία δηλαδή. Σε καταλαβαίνω. Ίσως και εγώ το ίδιο να κάνω. Πάμε σε διαφημίσεις.
τους όρους του διαγωνισμού, να σας υπενθυμίσω το δώρο μας, που είναι ένα από τα πιο ωραία δώρα που έχουμε δώσει φέτος όλη τη χρονιά στην εκπομπή. Το πρώτο που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι είναι ο μοναδικός διαγωνισμός στην τηλεόραση αυτή την περίοδο που δίνει 10.000 ευρώ μετρητά. Δηλαδή, αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο σε διαγωνισμό για μετρητά, μόνο εδώ το 10.000. Επίσης, έχουμε ένα τραπέζι στρωμένο από τη Βίκο, από την καλή ακριβή της πορσελάνινη σειρά με τα κρυστάλλινα ποτήρια και βάζα. Την καλή σειρά της Βίκο, λοιπόν, ολόκληρη, σας τη δίνουμε σήμερα δώρο μαζί με το τραπέζι, τις καρέκλες, ολόκληρη την τραπεζαρία. Ένα υπέροχο δώρο γάμου για σας που παντρευόσαστε. Ένα δώρο που, ένα σερβίτσιο που είναι από αυτά που μαζεύεις κομμάτι-κομμάτι, σιγά-σιγά. Είναι κρύσταλλα βοημίας όλα, από τα ποτήρια μέχρι το βάζο και πορσελάνη τα πιάτα. 90-11-51-51-51, συν τα έπιπλα, συν όλα μαζί, 90-11-51-51-51, ο πιο γρήγορος κερδίζει. Μάρα, μου λέγαμε για τον προγεννητικό έλεγχο νωρίτερα, ότι είναι καλό να γνωρίζει κανείς ότι είναι φορέας. Πρέπει να γίνεται σωστός προγεννητικός έλεγχος, γιατί είναι λίγο σαν το στίγμα. Ναι, ακριβώς. Για τη μεσογειακή αναιμία. Ακριβώς. Δεν θα έπρεπε βασικά να είναι προαιρετικό, θα έπρεπε σίγουρα να είναι μέσα στις εξετάσεις που κάνει μια κοπέλα όταν κυοφορεί. Γιατί έχουμε πολλά ποσοστά, ένα τη βδομάδα παιδί με κυστική, δεν υπάρχει λόγος ένας γονιός και κανένας δεν θέλει δηλαδή να βασανίζεται το παιδί του και ο ίδιος. Να φέρει στον κόσμο κάτι. Κάποιον... Εσύ ήσουν πάρα πολύ τυχερή, έτσι. Ναι, πάρα που πολύ. Ο γιος σου γεννήθηκε χωρίς κυστική ίνωση. Είναι φορέας και δεν θα πρέπει η γυναίκα που θα διαλέξει να κάνουν παιδί να το έχει. Δηλαδή θα πρέπει να τη βάλει στη διαδικασία να κάνει την εξέταση αίματος. Ναι. Είναι. Γιατί είναι ανάλυση του DNA στην ουσία. Σωστό. Για να δουν αν έχει κυστική ίνωση. Με εξωσωματική, αν κάνει κανείς παιδί με εξωσωματική, μπορεί ο γιατρός να ξέρει από τόσο νωρίς αν... Μπορεί να ξεχωρίσει τα οάρια. Τα υγιή. Τα υγιή από τα άρρωστα. Αυτό συμβαίνει. Το έχω ρωτήσει. Άρα μπορεί κανείς, αν έχει κυστική ίνωση ή αν είναι φορέας, και οι δύο, ας πούμε. Και οι δύο να κάνει εξωσωματική, να είναι σίγουρος ότι δεν θα είναι φορέας. Το παιδί του ότι δεν θα έχει κυστική ίνωση. Ναι. Δεν θα νοσεί βασικά. Ναι. Γιατί το να είσαι φορέας δεν είναι τόσο τρομερό. Όχι, ο φορέας δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Ναι, ναι. Είναι κάτι που απλά το έχει στο αίμα σου, ζει φυσιολογικά. Απλά όταν θέλει να κάνει παιδί, δεν πρέπει να το έχει και το άλλο το ζευγάρι. Μάλιστα. Και οι δύο. Για πάμε τώρα να δούμε λίγο την ντουλάπα. Τι βίντεο? Α, το βίντεο του makeover, καλέ, ξεχάστηκα. Χριστίνα μου, θέλω να μου μιλήσεις για τη Μάρα. Είμαστε φίλες παιδικές, γνωριζόμαστε ουσιαστικά από 5-6 χρονών. Πηγαίναμε μαζί ενόργανοι. Πιστεύεις ότι θα της κάνει καλό αυτή η αλλαγή? Ναι, μα εννοείται. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να πετύχω με αυτή την προσφορά ή το δώρο, όπως θέλεις πες το, ότι θα ήθελα να την κάνω να αισθανθεί καλύτερα, να ξεφύγει, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της. Μίλησέ μου λίγο για το στυλ σου. Τι φοράς στην καθημερινότητά σου? Σπορ, καθημερινά τζινάκια, φόρμες, αθλητικά. Αυτό που εγώ που βλέπω που θέλω να σου συμπληρώσω και να σου δείξω είναι το πώς θα φτιάξουμε ένα τέλειο, τέλειο φρύδι και να γεμίσουμε τα κενά, αλλά κυρίως να φτιάξουμε ένα ωραίο τόξο, ούτως ώστε το μάτι σου να αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση. Μάρα μου, καλώς όρισες. Είσαι έτοιμη να κάνουμε έτσι μια απογειωτική αλλαγή? Μια έτσι αλλαγή πολύ καλοκαιρινή, πολύ φρέσκια και πάρα πολύ μοντέρνα. Έτοιμη? Θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, θα σε αναδείξει, θα σε φρεσκάρει, θα σε κάνει να δείχνεις πολύ πιο λαμπερή. Μπράβο, βρε Μάρα. Να σου πω κάτι, πολύ. Καρδιά μου, εσύ είσαι πιο αισιόδοξη και χαρούμενη από εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αν είσαι σαν άνθρωπος έτσι, αν το έχεις δουλέψει, δεν ξέρω. Είναι σαν άνθρωπος έτσι, εσύ που είναι φίλος και δεν ξέρω. Είναι πολύ δυναμική και πάρα πολύ αισιόδοξη. Πάρα πολύ.
Μπράβο, καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πτούσου, γιατί έχω φάει αυτή τη γόβα αυτή που έχω φάει με τα μάτια μου από την ώρα που μπήκες μέσα. Είναι δική μου. Τι συγκλονιστική γόβα. Είναι Κωνσταντίνος Σους. Ναι. Είναι ένα μαγαζί όπου έχει και πράγματα δικά του, ελληνική εταιρεία δηλαδή, ναι, αλλά λειτουργεί και σαν showroom, δηλαδή φέρνει και άλλα brands. Δηλαδή τα άλλα παπούτσια εδώ που έχουμε πάρει είναι μια άλλη κατηγορία. Αυτά είναι το Κωνσταντίνος Σους. Είναι από το Κωνσταντίνος Σους. Wall Street. Τι ωραίο είναι αυτό, Θεέ μου. Κρίση πλατφόρμα. Έλα. Και η άλλη. Έχω όμως και ένα δίκιο σας. Αχούλε, αυτό είναι από εμάς, λοιπόν, από το σύλλογο της Κυστικής. Each breath a step closer to our dreams. Η κάθε μας ανάσα, ένα βήμα πιο κοντά στα όνειρά σας. Για εσάς είναι... Έτσι. Για μας είναι στην κυριολεξία. Για εσάς είναι ένα μήνυμα που μπορείτε να δώσετε και στον κόσμο. Είσαστε ωραίοι όμως. Δηλαδή είναι ωραία, πολύ... Ο σύλλογος αυτός είναι πολύ... Επειδή σας έχω παρακολουθήσει και τηλεοπτικά, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο στον κύριο Κοντοπίδη. Πολύ καλή δουλειά. Τον εδώ για σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα το βάλω και θα το τιμήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε λίγο στα ρούχα μας, που είναι έτσι πιο tribal, επειδή είναι και καλοκαίρι και τις πάνε. Οπότε έχουμε και λέμε ρούχα passenger, καταπληκτικά, τους ευχαριστούμε πολύ. Αξεσουάρ και τσάντα από τα Accessorize και παπούτσια λέμε ξανά Κωνσταντίνος Σους. Είναι εδώ. Φόρμες, ολόσωμες, παντελόνες, τουνί, ξακάκια, για να το βλέπουμε. Μαγιό από τα Accessorize. Τι ωραία που είναι. Ωραία εταιρεία, βρε παιδί. Έχει πολύ ωραία πράγματα, ναι. Ωραία, ναι. Πολύ και είναι ωραία. Και ευγενέστατη και πολύ καλή επαγγελματίες, πρέπει να το πούμε. Μπράβο, μπράβο. Και δίνει και όλο το στάρ επίσης. Α, ναι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, καρδούλα μου. Ευχαριστώ να είσαι, πολύ. Δεν σε φιλώ. Όχι. Ε? Όχι. Να το πούμε και αυτό, ότι θέλει προσοχή με τα μικροβιάκια. Το χειμώνα εμείς είμαστε... όχι, δεν αγαπιόμαστε, μόνο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δίνουμε φιλάκια. Ε. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Απίστευτα πολύ για την γλύκα σου, την αισιοδοξία σου, τη δύναμή σου. Εγώ πήρα από σένα. Ευχαριστώ όχι πάρα πολύ. Όχι εσύ από μένα. Χαίρομαι γιατί αυτό θέλω να δώσω και το μήνυμα στους συνασθενείς μου. Να είναι δυνατοί, γιατί όντως έχουν έναν αγώνα μπροστά τους, και αισιόδοξοι, γιατί αυτό μας κάνει να προχωράμε και να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό που πρέπει. Έτσι. Για την υγεία μας. Συγγνώμη που σου γύρισα την πλάτη, όμορφη, ρομαντική, τρυφερή φίλη, εσύ με τα δακρυσμένα μάτια όλη την ώρα. Λοιπόν, τώρα πάω να πω δύο λεπτά το δώρο για να αλλάξουμε θέμα. Να πω το δώρο ή να πω τώρα το βίντεο, τι θέλετε, το βίντεο, ωραία. Λοιπόν, έχουμε νέα δεδομένα στην αρχική εκτίμηση των γιατρών ότι ο ευνίδιος θάνατος του καταξιωμένου εισαγγελέα Σωτήρη Μπάγια είχε προκληθεί από τσίμπημα τσιμπουριού. Θα ήθελα να δούμε το βίντεο. Από μια ιδιαίτερα σπάνια ασθένεια που προκαλείται από ένα βακτήριο που ονομάζεται ανάπλασμα, προσβλήθηκε ο γνωστός εισαγγελέας Σωτήρης Μπάγιας. Αν και η συγκεκριμένη λίμωξη μεταδίδεται κυρίως από τσιμπήματα τσιμπουριού, όπως διαπιστώθηκε από την κλινική εξέταση, ο άτυχος εισαγγελέας δεν είχε το παραμικρό ίκνος από τραύμα κρότονα, γεγονός που οδηγεί μόνο σε πιθανές εκτιμήσεις ως προς τα αίτια θανάτου. Σύμφωνα με την οικογένεια του εισαγγελέα, διαπιστώθηκε εργαστηριακά ότι ο εκλοιπών ασθενής ήταν αρνητικός στη νόσο της ελιχίωσης σκύλου. Ωστόσο, για να αποκλειστεί και η παραμικρή πιθανότητα μετάδοσης της νόσου από το κατοικίδιο της οικογένειας του δικαστικού, έγινε ειδική εξέταση αίματος στο αντίστοιχο εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο Γουδί. Σε ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται ότι το αίμα του σκύλου εξετάστηκε για ερηλίγια και αναπλάσμωση και βρέθηκε αρνητικό και στις δύο νόσους. Αντίθετα, ο εκλοιπών ασθενής βρέθηκε θετικός στην αναπλάσμωση, ασθένεια γενικά σπάνια σε σκύλους και πολύ περισσότερο σε ανθρώπους στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Το βέβαιο είναι ότι ουδέποτε είχε δειχθεί ο εκλοιπών από κρότονα και συνεπώς εξακολουθεί το αίτιο του θανάτου του απλώς να πιθανολογείται. Συνεπώς, ο σκύλος μας δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στον θάνατο του συζύγου και πατέρα μας Σωτήρη Μπάγια, καταλήγει η ανακοίνωση της οικογένειας του εισαγγελέα. Τώρα. Βλέπετε το δώρο μας, το συγκλονιστικό, το ζηλευτό μας δώρο από τη Βίκο. Το πανέμορφο, καλόγουστο, τραπεζαρία, πιάτα υπέροχα, ρομαντικά, πορσελάνινα, αλλά και μοντέρνα και σύγχρονα μαζί, βιτρίνα, σιρταριέρα. Τι να πω και ποιος δεν θέλει αυτό το πανέμορφο δώρο που έχουμε σήμερα. Έτσι όπως είναι στρωμένο θα το πάρετε, δεν θα αφαιρέσουμε τίποτα. Ούτε τα κρυστάλλινα βάζατε τίποτα. Μαζί με 10.000 ευρώ μετρητά στο 90 11 51 51 51. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Και υποδέχομαι το Χρήστο το Βέργαδο,
το πιο ζαχαρωτό γλυκό Σπαρτιάτη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ένα αγόρι από τη Σπάρτη που μεγάλωσε μέσα σε ένα ζαχαροπλαστείο με τη μαμά και τον μπαμπά, ζαχαροπλάστης οι γονείς. Και κάπως έτσι δεν είχε άλλο δρόμο, ασχολήθηκε με την ζαχαροπλαστική και καλά έκανε. Τόσα βραβεία έχει πάρει, τόσο πολλά πράγματα έχει κάνει. Καλώς το παλεύουμε. Ήρθες. Καλώς σας βρήκα, θεία μου. Το παλεύουμε. Τι θα μας μαγειρέψεις? Λοιπόν, μιας και ανέφερες όλη και αυτή την ιστορία με πατέρα, μητέρα, ζαχαροπλαστείο, ναι. Σπάρτη, όλα αυτά, διάλεξα ένα πιο παραδοσιακό γλυκό. Οι γονείς το έχουν ακόμα, ναι, το ζαχαροπλαστείο. Ναι. Α, στο κέντρο της Σπάρτης. Ναι, ναι, ναι. Και λέγονται Βέργατος. Ζαχαροπλαστείο Βέργατο, ναι. Α, είναι γνωστό δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Διάλεξα λοιπόν να κάνουμε ένα πιο παραδοσιακό γλυκό. Θα κάνουμε εκμεκ. Και με αφορμή το ότι περάσαν οι γιορτινές μέρες και ίσως, λέω εγώ τώρα, μπορεί και σε κάποια σπίτια να έχουν περισσέψει τσουρέκι, λέω εγώ. Ή πολλές φορές που κόβουμε τσουρέκι για να κεράσουμε, αλλά δεν το τρώνε και μας μένει και λίγο στεγνώνει. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το τσουρέκι θα το εκμεταλλευτούμε για να κάνουμε τη βάση του εκμεκ, που για να σου πω και την αλήθεια δεν διαφέρει πολύ και από, το αυθεντικό, από την αυθεντική βάση του εκμεκ. Μοιάζει πάρα πολύ, πολύ και ωραία. Στη γεύση και στην τεχνική. Απλά εμείς με αυτόν τον τρόπο θα εκμεταλλευτούμε το τσουρέκι που τυχόν έχει μείνει. Αλλιώς, αν δεν μας έχει μείνει τσουρέκι, αγοράζουμε τσουρέκι, το φτιάχνουμε με μπριό. Με ψωμί του τόστ, ό,τι θέλει ο καθένας. Μάλιστα. Λοιπόν, το τσουρέκι Τατιάνα που έχουμε, ουσιαστικά θα το κόψουμε σε φέτες. Mm-hmm. Καλό θα είναι να είναι λίγο χοντρές οι φέτες μας. Τώρα αυτό βέβαια εξαρτάται και από τον καθένα και σε τι θέλει να το φορμάρει. Δηλαδή, αν το βάλουμε σε ταψί, να το βγάλουμε κομμάτι μετά, ή αν το βάλει σε μπολάκι όπως το σερβίρουμε και εμείς σήμερα. Δεν θα το κόψω όλο τώρα, ενδεικτικά θα σας το δείξω. Βάζουμε λοιπόν τις φέτες του τσουρεκιού μας μέσα σε ένα περίμαχο σκεύος ή σε ένα ταψί του φούρνου μας. Και θα το βάλουμε αυτό όπως είναι, έτσι απλά, στους 180 βαθμούς, για περίπου 15 με 20 λεπτά να πάρει χρώμα. Εγώ το έχω ήδη κάνει, θα αφήσω αυτό λίγο στην άκρη και θα σου φέρω να δεις πώς είναι το έτοιμο, Τατιάνα, για να καταλάβεις. Αυτό λοιπόν θα λειτουργήσει γιατί σαν... Γιατί το βάζεις να πάρει χρώμα, θες να το ξεράνεις λίγο, να γίνει πιο σκληρό. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Να γίνει πιο σκληρό, αλλά έχουμε και λόγο που θα το κάνουμε αυτό, για να μπορέσει να απορροφήσει μετά πολύ πιο καλά το σιρόπι. Γιατί βλέπεις ότι έχει ήδη πάρει λίγο χρώμα. Σε αυτό το σημείο, όπως είναι εδώ, θα ρίξουμε το σιρόπι. Έχουμε ετοιμάσει το σιρόπι, έχω δώσει 1 κιλό ζάχαρη και 600 ml νερό. Ζεστό το εκμεκ μας, όπως το τσουρέκι, η φέτος τσουρέκι όπως το βγάλουμε από το φούρνο, και κρύο το σιρόπι. Θέλουμε να κολυμπάει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ρίχνω αρκετό. Αυτό θα πρέπει να μείνει αρκετή ώρα, γιατί οι φέτες του τσουρεκιού θα το απορροφήσουν σχεδόν όλο το σιρόπι αυτό. Πρέπει... Τόσο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Δες πώς είναι εκεί. Είναι σιροπιαστό. Πρέπει βάση δηλαδή να έχει μαλακώσει αρκετά. Μάλιστα. Θα το αφήσω στην άκρη αυτό μέχρι να απορροφήσω. Τόσο λες έχω φέρει το έτοιμο. Και να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την κρέμα, Τατιάνα. Βεβαίως. Λοιπόν, έχω κρατήσει ένα μικρό μέρος της συνταγής. Θα σου πω ότι η κρέμα που θα φτιάξουμε μοιάζει πάρα πολύ με την πατσερή. Είναι λίγο πιο ελληνική έκδοση. Και η διαφορά της θα δεις ότι η γαλλική πατσερή έχει μόνο άμυλο, μόνο cornflour. Η ελληνική εκδοχή εντός εισαγωγικών έχει και λίγο αλεύρι. Αυτό μας αυτό μας βοηθάει στο να δέσει λίγο περισσότερο. Ωραία. Έχω κρατήσει ένα μικρό μέρος του γάλακτος και στο υπόλοιπο γάλα θα βάλω τη ζάχαρη και τους κρόκους της συνταγής. Αυτό που θέλω να προσέξουμε είναι ότι τα βάζουμε εκτός φωτιάς. Δηλαδή, πρώτα θα ρίξω μέσα στην κατσαρόλα τους κρόκους και τη ζάχαρη και μετά θα το ανεβάσω στη φωτιά να βεβαιωθώ ότι θα διαλυθούν οι κρόκοι για να μην μου ψηθούν. Δηλαδή, αν έχει αναπτύξει θερμοκρασία το γάλα και ρίξω μετά τους κρόκους, θα ψηθούν οι κρόκοι. Δεν διαλύεται καλά το αυγό μετά, Θα ψηθούν οι κρόκοι. Ενώ αν το διαλύσεις τελείως το αυγό, μετά ψήνεται όλο μαζί. Ναι. Αστεριώνεται, ενσωματώνεται πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Κάτι ακόμα να σου πω, Τατιάνα. Ναι. Γενικότερα το εκμεκ είναι πολύ γνωστό και σαν εκμεκ κανταΐφι. Ναι. Εγώ δεν έφερα να φτιάξουμε το κανταΐφι για θέμα χρόνου καθαρά. Ναι. Θα σου πω όμως ότι είναι μια διαδικασία πάρα πολύ απλή και αυτή. Δηλαδή, όπως κάναμε την τεχνική που βάλαμε τις φέτες του τσουρεκιού στο ταψί, με την ίδια λογική απλώνουμε σε ένα ταψί μας και κανταΐφι, αυτό που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, το βάζουμε ψήνεται με την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, να πάρει λίγο χρώμα να γρατιναριστεί. Και μετά επίσης να κολυμπήσει σε σιρόπι για αρκετές ώρες να μην είναι αμαλακός. Ξέρεις, θέλει λίγο προσοχή, γιατί εμένα προσωπικά τουλάχιστον με ενοχλεί κάποιες φορές το κανταΐφι όταν καταλαβαίνω αυτό το κριτς-κριτς. Το κριτς-κριτς. Το θέλεις. Οπότε, πιο μαλακό, ναι, σιροπιαστό. Καλό θα είναι, ειδικά στο συγκεκριμένο γλυκό, να έχει... Εσύ θα φτιάχνει η μαμά στη Σπάρτη. Σιροπιαστό. Βέβαια, εμείς το εξελίξαμε το θέμα. Ντάξει. Πήγαμε στην Γαλλία, σπουδάσαμε. Γίναμε σεφ σε βραβευμένο Μισελάν γαλλικό εστιατόριο. Έχουμε μεγαλεία κάνει εδώ πέρα.
ξέρεις, είναι για μένα, Τατιάνα, αυτό που λέω πάντα, ότι η συγκεκριμένη δουλειά είναι μια δουλειά μεράκι. Ναι. Πρέπει να την κάνεις μεράκι, με αγάπη. Και σκοπός είναι να εξελίσσεσαι. Mm-hmm. Είναι δουλειές οι οποίες και η ζαχαροπλαστική και η μαγειρική. Αυτό λέω γιατί είμαι καθηγητής στα ΙΑΚΑΚΜΗ. Αυτό που λέω και στα παιδιά, στους μαθητές μου, είναι ότι όταν θα πεις ότι τώρα τα έμαθα όλα, την ίδια στιγμή άλλαξε επάγγελμα. Είναι δουλειές οι οποίες εξελίσσονται και πρέπει συνέχεια να ενημερώνεσαι. Είτε με σπουδές στο εξωτερικό, έτσι, είτε με σεμινάρια. Εντάξει, η κουζίνα εξελίσσεται. Ναι. Είναι ωραία η κουζίνα της γιαγιάς, αλλά ναι, ωραία είναι και η εξέλιξή της. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ αυτό που έχουμε κάνει είναι ουσιαστικά έχουμε βάλει το υπόλοιπο γάλα της συνταγής, έχουμε κρατήσει ένα μικρό μέρος μαζί με τους κρόκους και τη ζάχαρη. Μέχρι λίγο να πάρει θερμοκρασία, mm-hmm, στο λίγο μέρος του γάλακτος που έχω κρατήσει θα διαλύσω το corn flour και το αλεύρι. Να πω ότι το γάλα που έχουμε κρατήσει εδώ είναι σχεδόν χλιαρό, δεν είναι ζεστό, κρύο προς χλιαρό. Η διαδικασία μοιάζει πάρα πολύ με τη διαδικασία της πατισερή, δηλαδή ότι έχουμε σε ένα μέρος γάλακτος, στην πατισερή την κλασική, διαλύουμε τους κρόκους ή το αυγό μαζί με το άμυλο. Εδώ είναι το αλεύρι και το corn flour που θα διαλύσουμε στο κρύο νερό. Πόσο ρόλο παίζουν οι θερμοκρασίες στη ζαχαροπλαστική? Εγώ το τσουρέκι που έκανα το Πάσχα, mm-hmm, δεν μου φούσκωσε. Δεν σου φούσκωσε. Ήταν λίγο πιο ζεστό το γάλα. Ναι. Οπότε μπορεί εκεί να σου έκαψε που λέμε τη μαγιά. Ναι, ναι. Mm. Μου την έφαγε ολόκληρη. Πάει μαγιά. Έχει γνώστημα όμως. Ναι, αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Να σου πω κάτι. Και με αυτόν τον τρόπο που λες, ότι αν τυχόν δεν μας φουσκώσει ένα τσουρέκι, μπορούμε να κάνουμε αυτό το γλυκό. Δηλαδή, ναι, εφόσον δεν θα φουσκώσει καλά, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε το εκμεκ. Λοιπόν, εδώ. Περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί το γάλα. Μέχρι να ζεσταθεί το γάλα μας για να δέσω ουσιαστικά την κρέμα, θα πάρω ένα από τα μπολάκια που έχουμε εδώ και θα πάρω ένα και ένα, δύο από τις φέτες του σιροπιασμένου του τσουρικιού. Αυτό βέβαια είναι και στα γευστικά κριτήρια του καθενός. Έτσι, mm-hmm, μπορεί κάποιος να θέλει να βάλει μία φέτα, να μην έχει πολύ ψωμάκι. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο λοιπόν και πριν ξεκινήσω να ρίχνω τις κρέμες, κανέλα. Αρκετή κανέλα. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό. Χαρακτηριστική γεύση του εκμεκ. Mm. Τατιάνα μου, λίγο αν θες να μου ανακατέψεις εδώ για να φέρω τη σαντιγή που την έχω στο ψυγείο για να την τελειώσω και αυτή. Έχω χτυπήσει κρέμα γάλακτος, mm-hmm, μαζί με λίγη ζάχαρη άχνη να γίνει σαντιγή. Mm-hmm. Ωραία. 400 ml κρέμα γάλακτος, 40 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Αυτό που θέλω είναι ότι δεν θέλω να τη σφίξω πάρα πολύ, δηλαδή αυτό που λέμε να γίνει σαν γιαούρτι. Θέλω να είναι μύρευστη. Θα ρίξω λίγη κανέλα και στη σαντιγή. Όχι πολύ, λίγο. Και θα ανακατέψω. Βλέπεις ότι δεν έχει σφίξει τελείως. Mm. Ναι, ναι. Ωραία. Εδώ τώρα εγώ θα σου ρίξω και αυτό το μείγμα. Τι είναι αυτό το μείγμα, θυμισέ μου? Είναι το γάλα που έχουμε κρατήσει, ναι, το αλεύρι και το corn flour. Αλεύρι και corn flour. Ωραία. Εδώ. Σε αυτό το σημείο τώρα θέλει προσοχή και γρήγορα ανακάταμα μέχρι να δέσει η κρέμα μας. Μόλις κατέβει η κρέμα αυτή από τη φωτιά, θα πούμε ότι έχουμε και τη βανίλια. Η mm-hmm. βανίλια πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι όταν δεν είναι φρέσκια βανίλια και είναι η βανιλίνη που βρίσκεται μέσα στην κάψουλα, mm-hmm, πρέπει να μπαίνει μόλις κατέβει η κρέμα από τη φωτιά. Όχι επάνω στη φωτιά γιατί μπορεί να μυρίσει, να πικρίσει. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Okay, θέλει λίγο ακόμα. Θα δούμε ότι όταν ξεκινήσει ο βρασμός ουσιαστικά θα ξεκινήσει και να σφίγγει. Αυτή η κρέμα είναι μια κρέμα που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε εκτός από το γλυκό που κάνουμε τώρα, σε εκμεκ, mm-hmm, όπως το φτιάχνουμε τώρα, σε μιλφέι, mm-hmm, να γεμίσουμε σουδάκια, τρίγωνα πανοράματος, οτιδήποτε έχει κρέμα πατισερί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτή την κρέμα. Η οποία είναι πανεύκολη αρκεί να έχει τη σωστή θερμοκρασία, ναι, και τη σωστή δοσολογία των υλικών. Και τη σωστή δοσολογία αυτό των υλικών. Αυτό ακριβώς. Τώρα βλέπεις έχει αρχίσει ήδη και σφίγγει λίγο. Είναι τα υλικά μας, το αλεύρι και το corn flour που θα μας τη δέσουν. Έχει και τους τρεις κρόκους μέσα. Όταν θα κατέβει αυτή η κρέμα από τη φωτιά, θα πρέπει να την απλώσουμε σε ένα ταψί και να την σκεπάσουμε με μεμβράνη για να κρυώσει. Μάλιστα. Δεν την αφήνουμε ανοιχτή για να μην κάνει πέτσα. Λοιπόν, περίμενε. Από το δώρο μέχρι να, ωραία, σου δώσω ένα λεπτάκι να πήξει η κρέμα σου. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ αυτό τώρα. Μ' αρέσει. Αισθάνομαι που κάθομαι στη λευκή καρέκλα και έχω το υπέρλαμπρο στρωμένο με λευκά πορσελάνα τραπέζια. Τραπέζι δικό σας σε λίγα λεπτά. Με ένα τηλεφώνημα λοιπόν, το υπερθέαμα αυτό από την εταιρεία Vico, μπορεί να έρθει στο σπίτι σας. Θα τα πακετάρουμε όλα στα κουτάκια σας, τα φτιάξουμε. Φορτωτική, μεταφορική, γεια σας. Έρχεται στο σπίτι, τα στρώνετε.
και ζείτε μεγάλες στιγμές. Γιατί μη μου πείτε τώρα ότι δεν θέλετε να καλέσετε φίλους στην οικογένεια και να φάτε σε αυτό το πορσελάνινο πιάτο ή να κάτσετε σε αυτές τις ωραίες λευκές καρέκλες της τραπεζαρίας σας. 90, 11, 51, 51, 51, ό,τι βλέπετε παίρνετε με την παραμικρή λεπτομέρεια. Καλή επιτυχία σε όλους. Και 10.000 ευρώ μετρητά, μην ξεχνιόμαστε, γιατί παίρνετε για τα μετρητά πρωτίστως. 10 χιλιάρικα, η μοναδική εκπομπή που δίνει 10 χιλιάρικα. Καλή επιτυχία σε όλους. Έπηξε η κρέμα. Βεβαίως, ορίστε. Ωραία. Και σε αυτό το σημείο, είστε το μπολάκι κατευθείαν. Τώρα, επειδή θέλω να δοκιμάσετε κιόλας, καλά, θα το αφήσω να κρυώσουν μετά. Παίρνουμε λίγη από την κρέμα. Εδώ, τη βλέπεις πώς έχει δέσει και θυμίζει λίγο και παιδική κρέμα. Και θα σου θυμίσει πολύ και η γεύση της όταν φτάσει. Σε αυτό το σημείο λοιπόν το αφήνουμε να κρυώσει και στη συνέχεια σκεπάζουμε από πάνω με τη σαντιγί. Αν κάποιος θέλει μπορεί να ρίξει και λίγο χοντροκομμένο αμύγδαλο. Εδώ. Μ' άρεσε αυτό με το χοντροκομμένο αμύγδαλο. Ενδεικτικά θα ρίξω λίγη σαντιγί. Τώρα κανονικά το ξαναλέω ότι πρέπει να κρυώσει η κρέμα μας εδώ έτσι, γιατί θα μας λιώσει η σαντιγί. Αλλά θέλω απλά να έχει έτσι την εικόνα, την διχρωμία για να καταλάβετε. Ξαναλέω ότι η σαντιγί μου δεν θέλω να είναι πολύ σφιχτή. Θέλω να είναι ημίρευστη για να έρθει να καλύψει όλα τα κενά. Να έχει δηλαδή δύο στρώσεις. Οπότε μετά με το κουταλάκι να τρως τη σαντιγί και στη συνέχεια να καταλαβαίνεις και την κρέμα. Αυτό είναι και βλέπεις το πλάι πώς φαίνεται. Λίγο κανελίτσα δεν θα ρίξει από πάνω. Και αλλιώ, βεβαίως, εννοείται. Ξέρεις, μ' αρέσει και εμένα η κανέλα πάρα πολύ. Λίγο. Δεν θα το φτιάξω, λέει, να το φάω θέλει. Ναι, ναι, θέλω, θέλω. Περιμένω απλώς και η κρέμα τώρα και πρέπει να είμαι λίγο υπομονητική. Θα σου δώσω και κουτάλι. Έχει εδώ κουταλάκια. Α, να συγκρατηθώ. Λίγο. Ωραία. Ναι, όχι. Δώσε πόνο, παιδί. Πάμε. Να δώσω πόνο. Θα δώσω πόνο. Θέλω να πιάσω και το από κάτω. Πρόσεχε. Α, Χριστέ μου, πάμε σε διαφημίσεις, πεθαίνω. Κάνω βουτιά και στο από κάτω, να πιάσω και το τσουρέκι. Τώρα θα σας αποχαιρετήσουμε αφού δώσουμε το όνομα του νικητή. Κατερίνα Βλαχοδήμου, θα λατρέψεις το δώρο σου, Κατερίνα μου. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το υπέροχο πραγματικά γλυκό. Εγώ σας ευχαριστώ για την υπέροχη φιλοξενία. Και καλό σου κου, ηλιόλουστο, πανέμορφο. Γεια σας.